Είναι παρακινδυνευμένο, θεωρώ εγώ προσωπικά, και ως εκπομπή και ως σταθμός, να κάνουμε πρόβλεψη αν τα μαζεύουν και φεύγουν και πότε. Οι πληροφορίες δεν τους φέρουν πάντως να πηγαίνουν μέχρι τις 7 του μήνα, όπως κάποιοι προγραμμάτιζαν. Να αναμένουμε και θα δούμε. Ας μην προτρέξουμε λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. Από τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα, προσωπικά εγώ βλέπω ότι ουσιαστικά κηρύττει έμμεσα το αδιέξοδο αυτού του γύρου της διάσκεψης των συνομιλιών. Αυτό που πρωτίστως φαίνεται να ενοχλεί την Άγκυρα είναι η αιμονή Λευκωσίας και Αθήνας για μηδέν εγγύησης, και από το πρωί ειδικά, από ψες, για να είμαστε ακριβείς, φαινόταν να είναι από αναπόφευκτο το διέξοδο, αφού η Τουρκία δεν είχε και δεν έχει την παραμικρή διάθεση συνεννόησης και η απόσταση που χωρίζει τις πλευρές είναι τεράστια. Ακούσαμε από χθες βράδυ, πέρα από το θέμα των εγγυήσεων και της ασφάλειας, και το θέμα των τεσσάρων ελευθεριών και το θέμα ίσης μεταχείρισης. Επομένως, όλοι θα αναμέναμε τον Γενικό Γραμματέα να κακίζει την στάση αυτή της τουρκικής πλευράς, αλλά όπως όλα δείχνουν, έπεται συνέχεια. Έπεται συνέχεια τον προσεχή Σεπτέμβρη. Κάτι που κάποια στιγμή από αυτήν εδώ την εκπομπή το είχαμε πει, ότι αυτή θα ήταν η κατάληξη του Κραν Μοντάνα. Καλωσορίζω τους καλεσμένους μας για σήμερα. Είναι ο κύριος Λοΐζος Μιχαήλ, μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Κύριε Μιχαήλ, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σούλη. Ο κύριος Γιάννης Ελληνόπουλος, εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Αλληλεγγύη. Γιάννη Ελληνόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα. Και ο εκπρόσωπος τύπου του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, του ΕΛΑΜ, ο κύριος Γιάδης Γιάδη. Κύριε Γιάδη, καλωσορίσατε και εσείς, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Οι δικές σας ερμηνείες των όσων συμβαίνουν και οι δικές σας επισημάνσεις, κύριε Μιχαήλ. Κύριε Σούγλη, πράγματι, τις τελευταίες δύο μέρες οι δηλώσεις Τσαβούσογλου αλλά και οι προτάσεις που έχουν τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το επίμαχο ζήτημα της ασφάλειας και των εγγυήσεων είναι αυτές που έχουν δημιουργήσει αυτό το αδιέξοδο, όπως το έχουν αποκαλέσει, στην όλη διαδικασία. Η σημερινή όμως μέρα είναι ξεχωριστή. Είναι ξεχωριστή γιατί προσβλέπαμε στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, γνωρίζοντας τον ρόλο τον οποίο μπορεί να διαδραματίσει. Και ένα ρόλο ο οποίος δεν θα είναι διαμεσολαβητικός, δεν θα μπούμε στη διαδικασία των λανθών που έχουμε κάνει στο παρελθόν, με τα γνωστά αποτελέσματα, αλλά ήταν ένας ρόλος γεφυροποιού, αν θέλετε, στην προσπάθεια των δύο πλευρών να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Από εκεί και πέρα οι δηλώσεις του... Και ο Τουρκός Υπουργός Εξωτερικών, ακόμα και ο κύριος Άιντε, είχαν μιλήσει για τελευταία ευκαιρία κλπ. Κάτι που τους απάντησε ο Γενικός Γραμματέας. Αλλά μόνο σε αυτό το σημείο περιορίζομαι, διότι στα υπόλοιπα άλλα, εντάξει, διπλωμάτης είναι βέβαια, αλλά δεν μας υπήρχε κάτι ενθαρρυντικό. Μιας και αναφέρετε το θέμα της τελευταίας ευκαιρίας, κύριε Σούγλη, θα θυμίσω αυτό που από την περασμένη εβδομάδα, από αυτήν εδώ την εκπομπή, είχαμε αναφέρει. Ότι εμείς δεν πιστεύουμε σε τελευταία ευκαιρία λύσης του Κυπριακού. Πιστεύουμε όμως ότι τα δεδομένα τα οποία αποκτούν ένα status de facto στα κατεχόμενα θα αποβούν εις βάρος μας. Όμως δεν πήγαμε στη Γενέβη ξανά με την προοπτική ότι εκεί θα κλείσουμε το Κυπριακό. Έχουμε πει ότι η Γενέβη, το Grand Montana, δεν είναι το τέλος του δρόμου, αλλά είναι ένας πολύ σημαντικός σταθμός στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος. Λέγαμε όμως, κύριε Μιχαήλ, ότι για πρώτη φορά είναι η Τουρκία απέναντί μας στο τραπέζι κλπ. Ναι, γεγονός, έτσι. Το λοιπόν. Και τι έγινε? Εδώ απαντούμε και στο ερώτημα του συναδέλφου σας, του κ. Καμιναρίδη, γιατί πήγαμε. Έπρεπε να πάμε.
Έπρεπε να πάμε γιατί έγινε αυτό που αποζητούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Να έχουμε απέναντί μας την Τουρκία. Το θήτη αυτού του εγκλήματος που επισυνέβη στην Κύπρο το 1974 και συμβαίνει μέχρι σήμερα. Αυτόν που είναι ο αρμόδιος ουσιαστικά να λύσει το Κυπριακό, γιατί βλέπουμε και στο τραπέζι διαπραγματεύσεων, όπως πολύ σωστά έχουν πει οι συναδελφοί σας, ότι ο κύριος Ακιντζή ουσιαστικά είναι ανύπαρκτος. Και είναι ανύπαρκτος διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι το κλειδί της λύσης του Κυπριακού το κρατάει η ίδια η Άγκυρα. Εάν μπει Α η Άγκυρα, θα γίνει Α. Να σας πω όμως και κάτι άλλο. Το θέμα της ασφάλειας, λέει, της μιας πλευράς δεν μπορεί να είναι σε βάρος της άλλης. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, λέει ο κύριος Γκουτέρες. Δεν είναι η ασφάλεια της μιας. Εδώ υπάρχουν 40.000 στρατεύματα. Έγινε εισβολή το 1974. Άρα, ούτε στο εδόλιο είναι η τουρκική πλευρά, ούτε γίνεται επίρρηψη ευθυνών από το Ηνωμένα Έθνη. Αντιλαμβάνεστε ότι σε μια διπλωματική προσπάθεια, ειδικά όταν τα πράγματα δεν οδεύουν όπως αναμέναμε να οδεύσουν, θα ήταν εξαιρετικά επισφαλές για τον Γενικό Γραμματέα να επιρρύψει ευθύνες στη μια πλευρά σε αυτή τη φάση που προσπαθεί ουσιαστικά να βρει ένα κοινό έδαφος για να μην τερματιστεί η διαδικασία. Που είναι κάτι το οποίο όλοι απευχόμαστε. Συνεπώς δεν είναι η ώρα της επιρρύψης ευθύνων. Είναι η ώρα που πρέπει όλοι συγκροτημένα να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να δείξουν τις προθέσεις τους και από εκεί και πέρα να προσπαθήσουμε να βρούμε μια κοινή συνισταμένη στην προσπάθεια αυτή που καταβάλουμε. Όμως είναι για μας εξαιρετικά ενθαρρυντικά αυτά που έχει αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας πριν από λίγο. Παναλαμβάνω, η παρουσία του είναι κάτι το οποίο προσβλέπαμε και ευελπιστούμε ότι με τη δική του τη σύμβολη και μέσα από την δημιουργία της Επιτροπής για την εξέταση σεναρίου ουσιαστικά που θα αφορά τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και εφαρμογής της λύσης σε αντικατάσταση του σημερινού αναχρονιστικού συστήματος ασφαλείας και εγγυήσεων, είναι κάτι το οποίο θα δώσει μια νέα, αν θέλετε, όθηση στην διαδικασία που έχουμε μπροστά μας. Μάλιστα. Αυτά έτσι πρωτολογία, θα επανέλθουμε. Κύριε Σιρινόπουλε, πώς ερμηνεύετε εσείς όλα αυτά και πέρα από το ότι διαφαίνεται πως κάνουμε γύρω-γύρω του μπάκαρη. Ναι, θέλω να, έτσι, να αναφερθώ λίγο στο ερώτημα του συναδέλφου σας εκεί, mm-hmm. που είπε γιατί είμαστε εμείς εδώ. Εγώ νομίζω η σωστή απορία θα ήταν με βάση τα δεδομένα που έχουν προκύψει γιατί είναι ο Γενικός Γραμματέας εκεί. Διότι ο Γενικός Γραμματέας θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί αν υπήρχε μία εξέλιξη ορατή ότι θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Εάν πήγε εκεί ως ναυαγοσώστης της διαδικασίας με βάση τα όσα ακουγόταν. Ως τέτοιος πήγε. Είχε κανονιστεί, νομίζω, να πάει πριν φανερωθούν πλήρως οι θέσεις, mm-hmm. αν και όλες οι πλευρές, και μετά θα προσπαθήσω να κάνω μια σύντομη ανάλυση των θέσεων που ακούστηκαν εκεί, αλλά νομίζω ο Γενικός Γραμματέας εκεί πρέπει να είναι και λίγο εκνευρισμένος με τον κύριο Άιντε και θα σας πω γιατί. Πρώτον, σωστά εντοπίσατε τη διαφορετική γλώσσα. Mm-hmm. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα περί τελευταίας ευκαιρίας. Το δεύτερο, έχω την εντύπωση ότι η δήλωση που έκανε ο κύριος Άιντε μιλώντας ως Αντώνιο, όπως είδατε, και είπε ότι εμείς νιώθουμε καλύτερα με τους Έλληνες και τους Τούρκους από ότι οι Νορβηγοί και οι Βρετανοί. δικαιολογώντας δηλαδή ότι οι Βόρειοι πιστεύουν ότι εμείς στο Νότο είμαστε πολύ συναισθηματικοί κτλ. Ενώ και είναι λογική. Έχω την εντύπωση ότι η ΕΜΕΣ άφησε αιχμή και για τον κύριο Άιντε ότι δεν μπορεί να προσεγγίσει με τον τρόπο που θα έπρεπε και όλα στις δύο πλευρές για να προχωρήσει σε μία λύση. Διαφωνώ ότι ο κύριος Ακιντζή δεν έχει επιλέξει. Βεβαίως και είναι διακοσμητικό στοιχείο. Είναι μια γλάστρα κατ' εμάς εκεί που περιμένει την κίνηση του κυρίου Τσαβούσογλου για να κινηθεί στα σκιά του ανάλογα. Αλλά είπε ένα πράγμα όμως ο κύριος Ακιντζή. Και μόνο αυτές τις μέρες είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας καλύπτει, κύριε Σούγλη, στο θέμα της ασφάλειας. Ναι, το είπε. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντική. Και είπε επίσης θα μιλήσω όταν πρέπει να μιλήσω. Θα μιλήσω όταν πρέπει να μιλήσω. Αφού μιλάμε αλλά και στιγμής ο Τσαβούσογλου. Βεβαίως. Αλλά θέλω να τονίσω εδώ ότι είναι διαφορετική αντιμετώπιση που υπάρχει από πλευράς του κυρίου Ακιντζή. Από τη μία, όταν πρέπει να έρθουν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τους Τουρκοκύπριους, mm-hmm. είμαστε μια χαρά. Όταν συζητούμε το θέμα ασφάλειας, δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω τα μηνύματα που περνάει ο κύριος Ακιντζή, να μου επιτραπεί να πω ότι έχω την εντύπωση δηλαδή ότι δεν εκφράζονται τους Τουρκοκύπριους. Τώρα, θέλω να κάνω έτσι μια μικρή αναφορά στο τι έγινε τις πρώτες μέρες και γιατί φτάσαμε εδώ. Θέλω να πάρουμε τις θέσεις. Όσο πιο τηλεγραφικά μπορείτε. Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Το πρώτο, γιατί φτάσαμε εδώ.
η Τουρκία πήγε στο κράνο Μοντάνα προσπαθώντας να μας καρέψει θέσεις τις οποίες είχε καταθέσει στο παρελθόν γύρω από το θέμα ασφάλειας και εγγυήσεις, κάνοντας σαφές και με τη δήλωση του κ. Τσαβούσογλου ότι σταματήστε να ονειρεύεστε και στην Κύπρο ότι θα υπάρχει τερματισμός των εγγυήσεων και πλήρη αποχώρηση του τουρκικού στρατού, ότι η Τουρκία είναι διατεθειμένη να κάνει κάποιες μετατροπές σε διάφορες προτάσεις, αλλά στο βασικό της θέμα που αφορά την ασφάλεια και τις εγγύησεις δεν πρόκειται να αποχωρήσει από την Κύπρο, ούτε πρόκειται να απεμπολίσει τα δικαιώματα. Εγώ θα ήθελα να διαφοροποιήσω λίγο αυτό του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, να ξυπνήσουμε για τους λόγους που βέβαια αυτός είπε. Μήπως στο τέλος της μέρας όντως πρέπει να ξυπνήσουμε από τις ψευδαισθήσεις που τρέφουμε κάθε φορά. Ότι θα πιεστεί η τουρκική πλευρά, ότι θα υποχωρήσει, ότι θα φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα, ότι θα αποδεχθούν τους δικούς μας όρους. Μήπως αυτό πρέπει να είναι η αφύπνισή μας, και αναφέρομαι διεχρονικά στις εκάστοτε κυβερνήσεις αυτού του δύσμυρου τόπου. Να σας απαντήσω τώρα και μετά να συνεχίσω. Mm-hmm. Κοιτάξτε, ο κύριος Τσαβούσογλου έχει ένα δίκιο. Εμείς θεωρούσαμε και λέγαμε από πλευράς αλληλεγγύης ότι είναι ουτοπιστές όσοι περιμένουν ότι η τουρκική πλευρά μπορεί να προβεί σε υποχωρήσεις χωρίς να έχει τον άλογο κόστος. Να, στην κυρία Μέρη Κυριάκου, εδώ στέλνουν μηνύματα πάρα πολλά οι τηλεθεατές. Αλήθεια, λέει, θέλαμε Γενέβη για να δούμε τις προθέσεις της Τουρκίας. Μου λέει να ρωτήσω εσάς, αλλά εγώ το υποβάλλω στο πάνελ. Ναι, κύριε Σιανόπουλε. Έχει δίκιο ο κύριος Τσαβούσογλου ότι κάποιοι στην Κύπρο ονειρεύονται ότι η Τουρκία με εφαρμογή μιας πολιτικής η οποία δεν της επιφέρει κόστος, ότι θα αναγκαστεί να κάνει υποχωρήσεις στο Κυπριακό. Από την άλλη, πρέπει και εμείς να συνειδητοποιήσουμε ότι αν δεν αλλάξουμε στρατηγική, αν δεν σταματήσουμε να περιμένουμε τα πράγματα να έρθουν με ένα μαγικό τρόπο, αν δεν προσπαθήσουμε να στριμώξουμε πραγματικά την Τουρκία για να προβεί σε υποχωρήσεις, δεν πρόκειται να έχουμε αποτέλεσμα. Και γι' αυτό καταθέσαμε και την πρόταση την οποία καταθέσαμε, κύριε Σούγλη, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τις εγγύησεις. Προσέξτε να δείτε, είναι βασικό να κατανοήσουμε κάτι. Η Τουρκία έχει αποδείξει ότι δεν έχει στόχο να εξευρεθεί μια σωστή, λειτουργική, δίκαιη βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Ο τουρκικός στόχος είναι εντελώς διαφορετικός. Ο τουρκικός στόχος, ο οποίος είναι και πάγιος, αφορά στο πώς θα συνεχίσει να έχει την κυριαρχία της επί της Κυπριακής Δημοκρατίας, πώς θα κοντρολάρει και το ίδιο το κράτος που συζητιέται να γίνει προς τα δικά της συμφέροντα, πώς θα παγιώσει και θα συνεχίσει να έχει παγιωμένη τη θέση της στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα από την Κύπρο, και πώς θα συνεκμεταλλευτεί στο μέλλον το θέμα του φυσικού αερίου. Θέλω να πω δύο λόγια και για τις θέσεις των υπολείπων πλευρών. Και ολοκληρώστε για να δώσουμε τον λόγο για πρωτολογία και στον κύριο Γιάννη. Θέλω να χαιρετήσω την θέση που ακούστηκε από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστω και ως παρατηρητής, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παρέχει ασφάλεια στο νέο κράτος. Το δεύτερο, θεωρούμε ότι πολύ σωστά πράττει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη διαπραγμάτευση εκεί και ο κύριος Γκοτζιάς έχουν επισημάνει σωστά τους κινδύνους που υπάρχουν σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Θεωρούμε ότι οτιδήποτε άλλο πέρα από τη θέση του πρόεδρου της Δημοκρατίας, ότι λύση που θα προνοεί εγγύηση από πλευράς Τουρκίας και κατοχικά στρατεύματα, δεν είναι καν συζητήσιμη στο τραπέζι. Σε ό,τι αφορά τον θέμα των Βρετανών, θέλω επίσης να χαιρετήσω τη θέση η οποία φαίνεται ότι υπάρχει στο Κράνο Μοντάνα, ότι όντως μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει, να παρέχει ασφάλεια στο νέο κράτος. Mm-hmm. Θέλω όμως να θέσω ένα ερώτημα και να το διασταυρώσετε κι εσείς. Υπάρχουν πληροφορίες ότι οι Βρετανοί φαίνεται ότι συμφωνούν με την επόμενη καλή κίνηση που ίσως κάνει αυτή την ώρα η Τουρκία, η οποία θα είναι μια ένδειξη υποχώρησης του. Εντάξει, να υπάρχουν εγγυήσεις, αλλά μόνο στο τουρκοκυπριακό συνιστόν κρατήδιο. Ελπίζω να μην είναι αυτή η θέση των Βρετανών πάνω σε αυτό το ζήτημα. Αυτή είναι. Ουσία... αυτή είναι. Είστε σίγουρος? Ναι. Δεν είμαι σίγουρος. Αυτή είναι, αλλά περίφθη. Μάλιστα. Απεύχομαι να έχουν τουλάχιστον οι Τούρκοι στήριγμα τους Βρετανούς μέχρι αυτή στιγμής την... ναι, κανείς μας δεν πιστεύεται και δεν πρέπει την πρόταση. Ναι. Έχω πολλά να πω ακόμα, αλλά δεν θέλω να μονοπολώ το λόγο. Έχουμε τον χρόνο. Ο κύριος Γιάδη. Αν μου επιτρέπει ο φίλος ο Γιάδης, μισό λεπτό να απαντήσω στην Κραμέρη για να μην αφήνουμε. Περιμένετε, κύριε Ροϊσμού, διότι δεν φαντάζεστε πόσα ερωτήματα έχω σήμερα. Οπότε αμέσως να πρωτολογήσει και ο κύριος Γιάδης και μετά θα σας μεταφέρω και ερωτήσεις τηλεθεατών, διότι εμπολέψουν να μαζευτούν και θα μείνουν όλες αναπτυσσόμενες.
απάντητες. Κύριε Γιάφη. Να κλέψω λίγα δευτερόλεπτα από την αρχή για έτσι ένα μικρό αστείο, να αλλάξει λίγο το κλίμα. Όπως είπατε πριν, προβλέψεις ότι μάλλον δεν θα πάνε μέχρι 7 του μήνα. Αυτό είναι προς όφελος του φορολογούμενου πολίτη που δεν θα πληρώσει τις πολυτελείς διακοπές. Στο θέρετρο που από ό,τι φαίνεται. Συγγνώμη, κύριε, γιατί αλλά για να μην παραπληροφορούμε τον κόσμο. Δεν πληρώνει η Κυπριακή Δημοκρατία για την Κυπριακή Αποστολή. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καλύπτει πλήρως τα έξοδα μετάβασης και διαμονής. Και των πολιτικών αρχηγών. Βεβαίως και των πολιτικών αρχηγών. Βεβαίως και των πολιτικών αρχηγών. Της αντιπροσωπείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και των πολιτικών αρχηγών. Της αντιπροσωπείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Των πολιτικών αρχηγών όμως όχι. Ας λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Ο πολιτικών αρχηγών είναι καλυμμένο από την κυβέρνηση. Λοιπόν, συνεχίζοντας. 280 άτομα, 180 είναι τα άτομα που πήγαν. Ένα άτομο από κάθε κόμμα και η υπόλοιπη είναι αντιπροσωπεία τεχνοκρατών. Οι άλλοι είναι από δικά του, ας πούμε, αυτοί που συνοδεύουν τα κόμματα είναι από δικά του έξοδα και το καθεξής. Είναι όντως όμως με δικά του έξοδα. Πέρα από τους πολιτικούς αρχηγούς, είναι έξοδα του κόμματος. Καλά, τα μέσα ενημέρωσης τότε, γιατί υποχρεώθηκαν να πληρώσουν τα έξοδα των ξενοδοχείων. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να από μόνοι τους. Αυτοί που συνοδεύουν τα κόμματα, τους πολιτικούς αρχηγούς, είναι από τα κόμματα ή από μόνοι τους. Δεν ξέρω τι κάνουν μέσα στις εντός του κόμματος. Μην το ψάχνετε και λοιπόν, μην φοράτε τις λέξεις. Και είναι έναν εξαιρετικό θέρετρο, πανέμορφο. Κάποιοι πήγαν να κάνουν την πλάκα τους, να περάσουν ωραία. Πήγαν να κάνουν διακοπές αυτές. Εντάξει, δεν μιλώ για την διαπραγματευτική ομάδα, δεν μιλώ για το Εθνικό Συμβούλιο. Κάποιοι όμως, αφού πας και εσύ, να έρθω κι εγώ. Το Εθνικό Συμβούλιο πρέπει να πάνε. Αν έχουν και καμιά θέση, πληρώνεται τα Ηνωμένα Έθνη, αν όχι το κόμμα τους, αν όχι ο άλλος. Μην φοβάστε τις λέξεις. Λέτε την αλήθεια. Το Εθνικό Συμβούλιο να πω ότι μένει σε διαφορετικό ξενοδοχείο μακριά από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και μακριά από τις διαπραγματεύσεις. Έχουν και καμία επαφή με τις διαπραγματεύσεις, αυτό είναι η αλήθεια. Μαθαίνουν εκ των υστέρων, ενημερώνονται για το τι συμβαίνει στον χώρο των διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριε Γιάννη, διαβουλεύεται τακτικά με το Εθνικό Συμβούλιο και μπορώ να επικαλεστώ και τον κύριο Σελινόπουλο, ο οποίος έχει το κόμμα του αντιπροσωπεία στην μάχη. Χτες στις 12 παρατέταρτο από τον κύριο Σούλη πριν τα μεσάνυχτα υπήρξε συνεδρία του Εθνικού Μάλιστα. Συμβουλίου και η ώρα μία και κάτι επειδή με επικαλέστηκε και σήμερα. Όχι το οποίο έχει ζητήσει ακόμη και το Δίκο και το ΑΚΕΛ βεβαίως. Το κατά πόσο μας ακούει ο πρόεδρος Δημοκρατίας είναι άλλο θέμα. Αλλά Εθνικό Συμβούλιο και ότι βρίσκονται σε γρήγορη αντιπροσωπεία βεβαίως και είναι. Αν δεν είχε πρόθεση να ακούσει τον οποιοδήποτε πολιτικό αρχηγό ο πρόεδρος Δημοκρατίας πολύ απλά δεν θα του ζητούσε να μεταβούν μαζί του. Κύριε Γιάννη, επειδή κύριε δεν με αφήνουν να μιλήσω, ναι, όντως ο πολιτικός, ο ενδιάμεσος χώρος κάποτε φώναζε ότι δεν τον ακούει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά ακόμα παραμένει στο Εθνικό Συμβούλιο, μεταβαίνει στο Κράντς Μοντάν αυτή τη στιγμή. Να θυμίσω στην πρώτη Γενέβη φωνάζανε να μην πραγματοποιηθεί η πενταμερής διάσκεψη. Και αυτή τη φορά συνενέσαν όλοι, έγιναν συνοδοιπόροι και ξαναμεταβήκα στη δεύτερη πενταμερής διάσκεψη για την οποία εκφράζεται διάφορες φοβίες. Τώρα όσον αφορά για τη μάχη που δίνουν στον Κράντς Μοντάνα, δυστυχώς αυτές οι φωτογραφίες που βλέπω στις δημοσιότητας δεν μου δείχνουν μάχη, μου δείχνουν ένα πολύ ωραίο θέατρο το οποίο επισκεφθήκα για καλές διακοπές. Εντάξει, καλέ τώρα και εσείς είστε. Λοιπόν, συνεχίζοντας όμως να πω στην ουσία δεν ήταν η ώρα που χρειάζονταν. Κάναμε μια βόρτα τα πλάσματα. Μα δεν έχουν καμία σχέση να με τις διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή. Και απαγορεύεται το να πάνε μια βόρτα να παναφάνε κάτι, κύριε. Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι, επειδή έλαβα τώρα ένα μήνυμα για την κυρία Θεοχώρα σε αυτό που συζητούσαμε τώρα. Η Κύπρος πληρώνει για 15 άτομα τα έξοδα. Για 15. Ναι, απλά το θέτω προς. Τα 15 άτομα. Για 15 άτομα. Πόσα είναι αυτά τα έξοδα. Όχι, δεν το γνωρίζω. Απλά σας λέω επειδή το συζητήσαμε. Άρα τελικά ότι πληρώνει για 15 άτομα. Για κάποια ότι για 15 άτομα. Τελικά είχα δίκιο ότι πληρώνει για 15 άτομα. Δεν είναι κακή. Συνεχίζοντας. Σε μια ώρα διαλύματος πήγα μια βόρτα εκεί στο αυτό. Συνεχίζοντας. Ξέρουν πολύ καλά οι τηλεθεατές που μας βλέπουν η διαφορά της διαπραγμάτευσης με διαφορά των διακοπών σε πολυτελές θέρετρο το οποίο παρολίγο να γίνει φέρετρο και τώρα μετέβηκε ο κύριος Γκουτέρες για να γλιτώσει και να μετατραπεί σε ένα βοσώστη. Τη διαπραγμάτευση δεν κάνει διαπραγματευτής, κύριε Γιάννη. Κύριε Μιχαήλ, σας διακόψα εγώ. Αντέχει το κρύο πάντως από ό,τι βλέπω εδώ με το κοντομάνικο ο κύριος Νεοφύτου, Είναι εκπαιδευμένος ο πρόεδρος. Το είπα. Λοιπόν, ελπίζω να αφήσω να ολοκληρώσω όμως. Άτε. Γιατί δεν με άφησαν να μιλήσω. Λοιπόν, συνεχίζοντας, ο κύριος Κουτέρες είπε ότι δεν είναι τελευταία ευκαιρία στο Κυπριακό και θα πρέπει να εργαστούμε για να βρεθεί η λύση.
Να θυμίσουμε ότι το 2004, όταν απορρίφθηκε το σχέδιο ΑΝΑΝ, κάποιοι μιλούσαν για μικρασιατικές καταστροφές. Κάποιοι μέχρι πρόσφατα έλεγαν ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για το Κυπριακό και πρέπει να βρούμε άμεσα τη λύση, στη λύση τη ζωνική κοινοτική ομοσπονδία. Όλοι αυτοί καλλιεργούσαν διάφορες φοβίες των λαών ότι δεν θα υπάρξει αύριο αν οδηγηθούν σε αδιέξοδες συνομιλίες. Δυστυχώς βλέπουμε να λέει εντελώς το αντίθετο αυτή τη στιγμή ο Γκουτέρες και να λέει ότι δεν είναι η τελευταία ευκαιρία. Όσον αφορά τώρα για τη στάση της Τουρκίας και τη στάση του Ερντογάν, κάποιοι έτρεφαν κρυφές ελπίδες ότι με τον Ερντογάν θα αλλάξει στάση στο Κυπριακό, η Τουρκία μετά το δημοψήφισμα θα δει διαφορετικά το Κυπριακό. Εμείς λέγαμε ότι η Τουρκία δεν θα αλλάξει στάση. Είναι ξεκάθαρες οι θέσεις της, είναι ξεκάθαρη η γραμμή στο Κυπριακό. Τελικά το ΕΛΑΜ είχε δίκαιο. Οι ακραίοι του ΕΛΑΜ είχαν δίκαιο. Όσον αφορά τη στάση του κύριου Έιντε, το ΕΛΑΜ εδώ και πολύ καιρό ήταν το πρώτο κόμμα που είπε από την πρώτη στιγμή να ζητήσουμε να αλλαχθεί ο κύριος Έιντε, να απομακρυνθεί από τις συνομιλίες, γιατί είναι εγκάθετο των τουρκικών συμφερόντων, εγκάθετο των θέσεων των τουρκικών συμφερόντων, προωθείται στις τουρκικές θέσεις. Από ό,τι φαίνεται, κάποιοι δεν μας άκουσαν. Μάλιστα και πολλά άλλα κόμματα φωνάζαν για τον κύριο Νέιντε, δέχτηκαν να το δουν χωρίς να αντιδρούν. Χωρίς να του πούνε ότι δεν δεχόμαστε να σε δούμε γιατί εκπροσωπείς τα τουρκικά συμφέροντα και να αντισταθούν σε αυτό το πράγμα που γίνεται. Δυστυχώς αποδεχτήκαμε τον κύριο Νέιντε, τώρα βλέπουμε τις θέσεις του κύριου Νέιντε, δεν φταίει ο κύριος Νέιντε. Εμείς φταίμε που τον αποδεχόμαστε. Mm-hmm. Τελικά ακόμα και με τον Νέιντε είχε και πάλι δίκαιο το ΕΛΑ. Ναι, έτσι φαίνεται. Είχε δίκαιο το ΕΛΑ. Κάποιοι λέγανε όταν εκλέγηκε ο κύριος Ακιντζή. Ολοκληρώστε. Ναι. Εντάξει, μου έφαγαν και αρκετό χρόνο οι υπόλοιποι. Κάποιοι λέγανε όταν εκλέγηκε. Σε 1,5 λεπτό θα έχετε ήδη μιλήσει τον ίδιο χρόνο. Κατά το χρονόμετρο. Όσον αφορά τώρα τη στάση του κύριου Ακιντζή, κάποιοι λέγανε όταν εκλέγηκε ο Ακιντζή είναι μια καλή ευκαιρία, είναι ένας συγκαταβατικός ηγέτης που θα προωθήσει τη λύση. Τελικά τώρα μαθαίνουμε ότι στο ξενοδοχείο μαζί με τον κύριο Αναστασιάδη ούτε καλημέρα δεν του λέει, αποφεύγει να συναντηθούν. Στις διαπραγματεύσεις δεν εκφράζει κάποια θέση, απλά προωθεί κάποιες τουρκικές θέσεις όσον αφορά τις τέσσερις ελευθερίες. Τελικά ο Ακιντζή δεν είναι ο εγκάθετος της Άγκυρας, δεν είναι μία από τα ίδια, απλά καταφέραμε εμείς να το δημιουργήσουμε ένα ωραίο, όμορφο, αγγελικά πλασμένο πρόσωπο. Τελικά και πάλι το ΕΛΑΜ είχε δίκαιο. Και όσο και καταληκτικά, και θα συνεχίσω στη συνέχεια αυτά που έχω να πω, για την πενταμερή. Βλέπουμε τώρα στα πλάνα που μας δείχνεται, μπροστά από τους ηγέτες των, όπως μας έχουν υποβαθμίσει, ηγέτες των δύο κοινοτήτων, βλέπουμε την αναγραφή HE, που σημαίνει His Excellency, δηλαδή αυτού εξοχώτης. Αυτού εξοχώτης, ξέρετε κύριε Σούβλη, πότε χρησιμοποιείται? Σε προέδρους ή άλλους αξιωματούχους των κρατών. Ο κύριος Ακιντζή, τι είναι εκεί και γράφει HE και έχει τον ίδιο τίτλο μαζί με τον κύριο Νίκο Αναστασιάδη, τον ίδιο τίτλο μαζί με τον κύριο Κοτσιά. Τι είναι αυτό? Έχει 9 χρόνια που γίνεται βέβαια αυτό. Μα τι σημαίνει αυτό? Έχουμε υποβαθμίσει από μόνοι μας το πρόβλημα σε δικοινοτική διαφορά από πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Από μόνοι μας διαγράφουμε ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και πιο συγκεκριμένα το 541 και 550 που λέει ότι η υπόσταση του ψευδοκράτους είναι παράνομη. Εμείς ερχόμαστε με τις κινήσεις μας και να βαθμίζουμε το ψευδοκράτος και υποβαθμίζουμε τη δική μας θέση. Λοιπόν, αυτά είναι τα συνεχίσει. Σημειώστε κάποιες ερωτήσεις που ήρθαν γραπτός. Έχει ήδη μια σημειωμένη ο κύριος Μιχαήλ, διότι πρέπει να πάω σε διαφημιστικά μηνύματα και να έρθω αμέσως μετά και με τηλεφωνικές και για να απαντήσετε. Ο κύριος Γλάφκος, μήπως όλα αυτά τα προσκόμματα και κόλπα συνδέονται με την γεώτρηση στο οικόπεδο 11 εντός Ιουλίου? Η κυρία Δώρα Πελεγκάρη, μήπως όλο το σκηνικό στο Κράτ Μοντάνα είναι μια καλωστημένη παράσταση? Ακούστηκαν διάφορα για το συγκεκριμένο θέρετρο. Να τα σβήνω ένα-ένα, διότι δεν θα βγουν από μέσα. Ο κύριος Βαρνάβας Ευσταθιάδης, γιατί μερικοί φοβούνται να πούν την αλήθεια? Τι θα απελευθερώσουμε με τη διζωνική δικινητική ομοσπονδία που συζητούμε, τους Τούρκους που ζουν στα δικά μας κλεμμένα σπίτια, την παραμονή επίκων και την παράδοση υπηρεσιών προσφύγων? Τι θεωρείτε τελικά δίκαιη λύση? Η κυρία Νάταλη Μιχαηλίδη, ο εκπρόσωπος του ΔΣ παραδέχεται ότι ο Ακιντζή είναι ανύπαρκτος στη διάσκεψη και ότι το κλειδί της λύσης βρίσκεται στην Τουρκία. Φέρει ή όχι ευθύνη το κυβερνών κόμμα για τις φρούδες ελπίδες που δημιούργησε στο λαό, εξυμνώντας τον κατοχικό ηγέτη και διατυμπανίζοντας δήθεν κοινό όραμα? Ο κύριος Νίκος Κυριάκου,
Δεν μπορείς να παζαρεύεις τη γυναίκα σου με τον βιαστή της. Παρακαλώ να το σχολιάσουν οι καλεσμένοι σας. Λοιπόν, αυτές είναι για την ώρα, τουλάχιστον αυτές που διαβάζονται, οι ερωτήσεις. Τις έχετε σημειώσει. Πάμε σύντομα σε μηνύματα. Επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Καλήθεια και κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο, συνέχεια στην εκπομπή μας. Είχαμε υποβάλει ήδη κάποιες ερωτήσεις προς τους καλεσμένους μας. Είναι ο κύριος Λοΐζος Μιχαήλ, ο κύριος Γιάννης Ελληνόπουλος και ο κύριος Γιάδης Γιάδη, Δυσή, Αλληλεγγύη, Ελλάμ αντίστοιχα. Υπάρχουν ακόμα μερικές, ο κύριος Χριστάκης Παπαγιάννης. Η μέχρι σήμερα πολιτική μας βασίζεται στη θεωρία ότι η συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης ευνοεί την Τουρκία, γι' αυτό και πρέπει να συνομιλούμε. Μπορεί κάποιος να μας πει αν έτσι έχουν τα πράγματα, γιατί η Τουρκία να θέλει λύση? Και πάμε και σε δύο τηλεφωνικές. Ο κύριος Παναγιώτης Λάρνακα, η κυρία Αυγούστα Λεμεσός. Κύριε Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σούγλη και σε εσένα και στους καλεσμένους σας. Σας ακούμε. Καλεσμένους σας. Ναι. Εγώ κύριε Σούγλη θα απαντήσω σε όσους περιεργούν γιατί αυτή η διάσκεψη στο Μον Μπελεράν, αφού ήταν προγεγραμμένο ότι δεν θα γίνει τίποτε. Παρόλο ότι στο Μον Μπελεράν δεν θα βγει άσπρος καπνός, κάτι που ο περισσότερος κόσμος το είχε περιμένει, εγώ πιστεύω ότι επιτέλους έχει μπει το νερό στα βλάκι. Στο Κραμμοντάν εννοείται. Στο Κραμμοντάν εννοείται. Που λέγεται ασφάλεια γης. Όσο για τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, μίλησε λίγα και εννοούσε πολλά. Σχετικά με τις δίθεν φοβίες του Αγγιντζή ότι χρειάζονται εγγυήσεις της Τουρκίας, που απάντησε, δεν μπορεί η ανασφάλεια του ενός να είναι η ανασφάλεια του άλλου, εννοούσε τη δική μας πλευρά. Και το δεύτερο καλό που είπε για μας είναι ότι η Κύπρος πρέπει να λειτουργήσει σαν ένα σωστό κράτος, εννοώντας και όχι με ένα μοιρασμένο κράτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Παναγιώτη. Η κυρία Αυγούστα, καλησπέρα, σας ακούμε. Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω. Επειδή ψηφίζεται ότι μπορεί η λύση να περάσει από τη Βουλή και να μην γίνει δημοψήφισμα, υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο ή να περάσει έστω από το Συμβούλιο Ασφαλείας? Μάλιστα. Ευχαριστούμε κυρία Αυγούστα. Έχεις άλλους, Στέφανέ μου? Εντάξει, άλλωστε να δώσουμε και την ευκαιρία στους καλεσμένους μας να απαντήσουν. Πρώτα ο κύριος Μιχαήλ και μετά συνεχίζουμε. Να ξεκινήσω από την κυρία Αυγούστα, από την τελευταία μας τηλεθεάτρια, σχετικά με το πώς θα κριθεί η όποια λύση του κυπριακού προβλήματος. Ξεκάθαρα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, το έχουμε επαναλάβει πάρα πολλές φορές, έχει πει ότι η όποια συμφωνία επί του κυπριακού προβλήματος και αν επιτευχθεί, θα περάσει από την τελική κρίση του κυρίαρχου λαού. Ούτε η Βουλή θα αποφασίσει, ούτε το Εθνικό Συμβούλιο θα αποφασίσει, ούτε ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αυτός που θα αποφασίσει. Μόνο ο κυρίαρχος λαός έχει το δικαίωμα να το πράξει. Να πάω στην πρώτη ερώτηση της κυρίας Μέρης, την οποία ενδεχομένως να απαντώ και στην κυρία Δώρα. Θέλαμε Γενέβη να δούμε τις πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας. Θέλαμε να έχουμε απέναντί μας, αυτό που θέλαμε είναι να έχουμε απέναντί μας την Τουρκία για να καταθέσει για πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, τις προθέσεις και τις θέσεις της σε αυτό το μείζον σύνδημα της ασφάλειας και των εγγυήσεων, χωρίς να κρύβεται πίσω από την τουρκοκυπριακή ηγεσία, την οποία ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι ο ρόλος της. Εάν αυτό προϋπέθεται ότι θα έπρεπε να πάμε μέχρι και την άλλη άκρη του κόσμου, κύριε Σούγλη, σας διαβεβαιώ ότι αυτό θα πράττουμε. Και αν η κυρία Δώρα έχει αναφερθεί στο γεγονός ότι ενδεχομένως όλο αυτό να είναι μια καλωστημένη παράσταση, εμείς δεν έχουμε πάει στο Κραν Μοντάνα για παράσταση. Αν κάποιοι άλλοι έχουν πάει εκεί πέρα για παράσταση, θα κριθούν στο τέλος. Εμείς όμως έχουμε πάει συγκροτημένα και πολύ καλά προετοιμασμένοι για να επιτύχουμε μια λύση του κυπριακού προβλήματος. Στην ερώτηση του κύριου Γλαύκου, μήπως όλη αυτή η καθυστέρηση η οποία γίνεται είναι για να φτάσουμε το ορόσημο της 11ης Ιουλίου με
τη γεώτρηση, συγγνώμη, του Ιουλίου με τη γεώτρηση στο οικόπεδο 11, να υπενθυμίσουμε ξανά την διακηρυγμένη θέση της κυβέρνησης, η οποία είναι ότι οι ενεργειακοί σχεδιασμοί για κανένα λόγο δεν ανατρέπονται και δεν είναι ικανοί ούτε η Τουρκία να ανατρέψει αυτούς τους σχεδιασμούς. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο με τους ενεργειακούς μας σχεδιασμούς. Έχουμε συνάψει συνεργασία με κολοσσούς, οι οποίοι περιμένουν και έχουν συμφέροντα, αν θέλετε, να προχωρήσουν σε αυτό. Και αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα αφαιθεί η Τουρκία τόσο απλά να τουμπάρει την όλη διαδικασία. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση του κύριου Χριστάκη, γιατί η Τουρκία να θέλει λύση. Θα υπενθυμίσουμε αυτό που έχουμε πει επανειλημμένα, ότι σήμερα η Τουρκία βρίσκεται σε μια πολύ δυσμενή θέση σε ό,τι αφορά και το ρόλο της και τα γεωστρατηγικά δεδομένα και τα γεωπολιτικά δεδομένα, αλλά και την ίδια την πολιτική της θέση στον παγκόσμιο χάρτη. Δεν είναι η ισχυρή Τουρκία η οποία παρακολουθούσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και οικονομική και πολιτική, και βρίσκεται και σε μια κατάσταση με την οποία έχει πολύ κακές σχέσεις με όλες τις γειτονικές της χώρες. Αφήνω πίσω την Κύπρο και την Ελλάδα με τις οποίες έχει πρόβλημα τη γενέση τους. Παρακολουθούμε να έχει διπλωματικές αναταραχές και με τη Ρωσία και με το Ισραήλ και με τη Συρία και με όλες τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Και συνεπώς, αν η Τουρκία βλέπει στο πρόσωπο της επίλυσης του κυπριακού προβλήματος και τη δημιουργία μιας νέας κατάστασης ασφάλειας και ευημερίας στον τόπο, ενδεχομένως να βλέπει και την ευκαιρία να προωθήσει και τις ευρωπαϊκές της προοπτικές, αλλά και να αποτελέσει ένα στρατηγικό σύμμαχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, της επανενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας στο μέλλον. Και τέλος, στην ερώτηση της κυρίας Νάταλης για το αν φέρει η κυβέρνηση και το κυβερνό κόμμα μάλλον ευθύνη για το γεγονός ότι φέραμε μια ψευδέστηση ότι υπάρχει ένα κοινό όραμα με την τουρκοκυπριακή ηγεσία και τους Τουρκοκύπριους. Να υπενθυμίσω κάτι. Εάν τόσο καιρό ουσιαστικά διαπραγματευόμαστε με τον κύριο Ακιντζή, είχαμε μια πολύ καλή πρόοδο σε πολλά ζητήματα. Είχαμε, για να φτάσουμε στο Κραν Μοντάνα σήμερα, δεν φτάσαμε από τη μια μέρα στην άλλη. Φτάσαμε μέσα από μια διαδικασία και μέσα από εξελίξεις και βήματα τα οποία επήλθαν από τις διαπραγματεύσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον κύριο Ακιντζή. Από εκεί και πέρα όμως, εάν η Τουρκία έχει πρόθεση να παίξει και πάλι τους τακτικισμούς της, τα παιχνίδια σκοπιμοτήτων τα οποία πολύ συχνά παρουσιάζει, αλλά επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά την έχουμε απέναντί μας δείχνοντας τις πραγματικές της προθέσεις διεθνώς πλέον, δεν είναι κάτι το οποίο φέρει ούτε η κυβέρνηση ούτε και το κυβερνό κόμμα ευθύνη. Επαναλαμβάνω, όλοι θα κρυθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θυμάστε πολύ καλά και για το έγγραφο, το κοινό έγγραφο του ΕΙΔΕ, λέγαμε ότι δεν είναι αυτό που έχει σημασία, αλλά οι πραγματικές προθέσεις και οι θέσεις που θα κρυθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όλα έχουν σημασία, κύριε Μιχαήλ. Όλα έχουν σημασία, αλλά δεν είναι το πρωτεύον, κύριε Σούγκλη. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό που σημαίνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ό,τι και αυτό θα έχει κατάσταση. Να με επιτρέψει ο Γιάννης ο Συνεννόμενος, θα πω στον κύριο Γιάννη, διότι υπάρχει μια ερώτηση προς Δυσή και ΕΛΑΜ από τον κύριο Αυγουστίνο Πέτρου. Εφόσον η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, όπως συζητείται και όπως τη θέλει ο Τούρκη, θα οδηγήσει σε διχοτόμηση της Κύπρου, γιατί να συνεχίσουμε να συζητάμε κάτι τέτοιο, ρωτά τον κύριο Μιχαήλ, και ρωτά επίσης το ΕΛΑΜ ποια είναι η πρόταση του ΕΛΑΜ για επίλυση του Κυπριακού, αφού δεν συμφωνεί με τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και την απορρίπτει. Απαντήστε το αυτό και μετά να πω στον κύριο Γιάννη και στον κύριο Σερινόπουλο. Εάν η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, κύριε Σούγλη, είναι κάτι το οποίο θα φέρει την διχοτόμηση του τόπου, φανταστείτε τι μπορεί να φέρει η παγίωση του σημερινού status quo. Φανταστείτε τι μπορεί να επιφέρει η συνέχιση μια κατάσταση, όπως στα κυπριακά καθομιλουμένως το λέμε τσουνιποτσι και ομίσποδα, και ουσιαστικά τα δικά μας δικά τους, τα δικά τους πάλι δικά τους. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε ούτε με την ιδέα του να επισκεπτόμαστε την ίδια μας την πατρίδα, δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε ότι δεν θα διεκδικήσουμε έστω και το μέγιστο που μπορούμε να διεκδικήσουμε πίσω σε επίπεδο εδαφών, περιουσίας και επιστροφής προσφύγων, και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να συμβιβαστούμε με οποιαδήποτε ιδέα που δεν θα επανενώνει πραγματικά αυτόν τον τόπο. Για μας, η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, όπως είναι και καταγραμμένη στις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου από το 1989 μέχρι και σήμερα, είναι τουλάχιστον υπό τα δεδομένα η μόνη λύση για να εξευρεθεί μια διαρκής
Κύριε Γιαδί, επί του ίδιου ερωτήματος. Του τελευταίου δηλαδή. Ναι, ναι. Το οποίο συνδυάζεται και με το δεύτερο, το οποίο είναι τι θα πετύχει η Διζωνική Δικαιοδική Ομοσπονδία. Πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει ορθόν και λάθος περιεχόμενος σε μια Διζωνική Δικαιοδική Ομοσπονδία. Mm-hmm. Από μόνη της αυτή η λύση, σε εισαγωγικά πολλά, είναι λαθασμένη. Κατά δική μας εκτίμηση. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι όντως η Ομοσπονδία είναι διαδεδομένο σύστημα στον κόσμο, αφού το 1 τρίτο του κόσμου κυβερνάται από Ομοσπονδία και περίπου το 50% της επιφάνειας της γης επίσης διοικείται από Ομοσπονδία. Όμως δεν μπορεί η Κύπρος να συγκριθεί με τα υπόλοιπα μοντέλα Ομοσπονδίας, αφού στον κόσμο υπάρχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες Ομοσπονδίας, οι μονοεθνικές και οι πολυεθνικές. Οι πολυεθνικές Ομοσπονδίες είναι κάτι αντίστοιχες με αυτές της Κύπρου, όπου οι εθνοτικές διαφορές δεν επιτρέπουν στο σύστημα να λειτουργήσει με αποτέλεσμα να έχουμε κατάρρευση και να έχουμε ένα προβληματικό κράτος. Παραδείγματα είναι πάρα πολλά, όπως είναι η Τσεχοσλοβακία, η Ιουγκοσλαβία, η Σοβιετική Ένωση, όπως είναι σήμερα η Νιγηρία με τα τεράστια προβλήματα, όπως είναι το Βέλγιο, το οποίο αποτελεί ένα πολύ κακό παράδειγμα ομοσπονδίας, το οποίο είναι για αρκετόν καιρό ακυβέρνητο και πολλές φορές φέρνουν παράδειγμα το Βέλγιο για την Κύπρο. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι το ίδιο να συγκρίνεις Έλληνες με Τούρκους, με Βαλόνους και Φλαμανδούς. Είναι τεράστιες οι διαφορές. Και είναι τεράστιες οι διαφορές επίσης να έχεις και ένα γείτονα σαν την Τουρκία, η οποία έπεφθαν μια από το 1956 τουλάχιστον με τα σχέδια Νιχατερίμ, τα εδάφη της Κύπρου. Αυτή η διχοτομική λύση, την οποία προτείνουν για σαν λύση του Κυπριακού, η οποία είναι ρατσιστική και μοιράζει τον κόσμο σε δύο ζώνες και δύο κοινότητες, άλλωστε το λέει και το όνομα αυτό, τη Ζωνική Δικαιοδική Ομοσπονδία. Ακτσελή σήμερα μας είπε ότι η Κύπρος είναι τουρκική. Ναι, ξέρω, το είδα. Αυτή η λύση προσωμιάζεται στο καθεστώς apartheid. Δηλαδή, στο χειρότερο καθεστώς που εγκαθιστήθηκε ποτέ στην ανθρωπότητα, το οποίο θέλω να φέρουμε τώρα στην Κύπρο. Θα χρησιμοποιήσω όμως και δύο πολιτικούς επιστήμονες, τον Χέιγουτ, ο οποίος λέει ότι η Ομοσπονδία ενισχύει τις φυγόκεντρες τάσεις. Και αυτό είναι που θα οδηγήσει η Ομοσπονδία σε μια μορφή λύσης του Κυπριακού, η οποία στηρίζεται σε εθνοτικές διαφορές. Επίσης, ο Ρούφος Ντέιβις λέει ακόμα κάνει μια πολύ σωστή παρατήρηση, την οποία έκανε και την ίδια σε ένα σεμινάριο ο κύριος Παύλος Κοξίδης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ότι για να υπάρξει η Ομοσπονδία, αυτό που χρειάζεται είναι αναγνώριση μεταξύ των μερών. Δηλαδή, τα δύο μέρη που θα απαρτίζουν ή όσα μέρη απαρτίζουν αυτήν τη λύση θα πρέπει να γνωρίσει τον άλλο το άλλο. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρξει αναγνώριση μεταξύ ελληνοκυπριακής πλευράς και τουρκοκυπριακής πλευράς, δηλαδή να υποβαθμιστεί η κυπριακή δημοκρατία και να υποβαθμιστεί το ψευδοκράτος για να έρθουν σε μια ίση κατάσταση και να μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Και αν αύριο μεθαύριο καταρρεύσει αυτό το ομοσπονδιακό μόρφωμα, τι θα είναι το αύριο? Ένα αναγνωρισμένο ψευδοκράτος και μια αναγνωρισμένη κυπριακή δημοκρατία, τι θα είναι το αύριο? Κανείς δεν ξέρει. Τώρα, η θέση του ΕΛΑΜ. Η θέση του ΕΛΑΜ είναι να αγωνιστούμε για ένα ενιαίο κράτος. Είναι η μοναδική εφαρμόσιμη και λειτουργική λύση για το Κυπριακό. Στις διεθνείς σχέσεις υπάρχουν δύο κατηγορίες. Είναι η συνενετική πολιτική και η αδιάλλακτη πολιτική. Και επίσης, όπως ορίζουν και οι πολιτικές επιστήμες, είναι η πολιτική της διεκδίκησης και η πολιτική του συμβιβασμού. Αυτή τη στιγμή, βάσει της Ομοσπονδίας, αγωνιζόμαστε πάνω σε ένα μοντέλο συμβιβασμού. Προσπαθούμε μεταξύ των δύο μερών ή των εμπλεκόμενων μερών να βρεθεί μια χρυσή τομή που θα επέστρεψε ο συμβιβασμός. Δυστυχώς όμως, αυτό που επαναλαμβάνουμε κάθε φορά είναι ότι και το Κυπριακό δεν είναι μια δικοινοτική διαφορά. Δεν είναι εσωτερικό πρόβλημα και θα πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή μεταξύ των δύο κοινοτήτων για να λυθεί το Κυπριακό. Το πρόβλημα της Κύπρου είναι διεθνές. Είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Τα ιστορικά δίκαια είναι με το μέρος μας. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Και σαν πολιτικοί δεν πρέπει να ζυγίζουμε το ευταίο με το εφικτό, όπως λέμε πολλές φορές και προσπαθούμε για το εφικτό. Πρέπει να διεκδικήσουμε τα ιστορικά δίκαια του λαού μας. Ο λαός έκλεξε εκεί τους ηγέτες του γιατί θέλουν να διεκδικήσουν τα δίκαιά τους. Όχι να κάνουν μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι τους και να λένε πολλές φορές «Μα δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι, δεν μπορούμε να γιώσουμε». Και όσον αφορά την ουσία της πενταμερής, που από ό,τι είπε πριν ο κύριος Μιχαήλ, ότι για πρώτη φορά βάλαμε την Τουρκία στο τραπέζι, για πρώτη φορά βάλαμε το ψευδοκράτος στο ίδιο τραπέζι, με τον ίδιο τίτλο απέναντί μας και δεχτήκαμε μια πάγια θέση της Τουρκίας που ήταν η δημιουργία πενταμερής διάσκεψης. Μένω εδώ. Οι διαπραγματεύσεις στην Κύπρο με ποιον ακριβώς γίνονται, κύριε, αφού πρώτη φορά βάλαμε το ψευδοκράτος απέναντί μας? Με το ψευδοκράτος. Γιατί γίνονται? Τι εννοείται γιατί γίνονται? Γιατί γίνονται? Δεν μας απαντάτε. Κύριε Μιχαήλ, μισό λεπτό.
Λέτε ότι η διζωνική ομοσπονδία είναι ένας είδος διχοτόμησης του λαού. Διχοτομεί την Κύπρο. Βεβαίως και όχι. Τότε γιατί μοιράζεται σε δύο ζώνες, δύο κοινότητες. Τι είναι αυτό. Το αναφέρατε προηγουμένως. Τι είναι αυτό. Το αναφέρατε δύο ζώνες, δύο κοινότητες. Σωστά. Το αναφέρατε προηγουμένως. Ουδής θέλει να απολέσει. Ουδής θέλει να απολέσει την εθνική του ταυτότητα, κύριε Γιάδη. Ναι. Και η ύπαρξη ενός μιας ομοσπονδίας διζωνικής κοινοτικής, η οποία θα απαρτίζεται από δύο ξεχωριστές συνιστώσεις πολιτείες, η οποία θα διατηρήσει κάθε μια την ταυτότητά της και τα εθνικά της χαρακτηριστικά, δεν αντιλαμβάνομαι πού προκαλεί αυτό. Κύριε Μιχαήλ, πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχουν κοινωνικές πραγματικότητες. Πραγματευόμαστε αγκουράκια και ντομάτες. Στην Κύπρο υπάρχει ένα πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Θα πρέπει να αντιληφθείτε. Για πείτε μου μια χώρα, μια χώρα που υπάρχει διζωνική δικαιοκοινωτική ομοσπονδία και σας δίνω όλο τον χρόνο μου να μιλήσετε. Μια χώρα που λειτουργήσε και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα. Πείτε μου μια χώρα. Και εσείς δεν μας απαντάτε, τι ακριβώς θέλετε να κάνουμε με τη διεκδίκηση όπως αναφέρετε και ποια θα είναι η διαφορά μας εάν πάμε να αξιολογήσουμε τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών τα οποία τα έχουμε πετάξει στον κάθε τον Αχρήστο. Έχουμε πετάξει στον κάθε τα πρόσφατα των Ηνωμένων Εθνών. Δεν μιλάμε για τη ζωνική νομοσπονδία. Δεν μας απαντάτε όμως ποια θα είναι η διαφορά μας εμάς από την Τουρκία και από την οποία κατηγορούμε για διαλαξία εάν πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με αυτή την τακτική. Η Τουρκία σε βάλει στην Κύπρο. Βεβαίως και σε βάλεστε. Ποιος δημιουργεί το πρόβλημα σε αυτόν τον τόπο. Μα αυτό λέμε τόση ώρα. Αυτό είναι που διεκδικούσαμε. Να έχουμε την Τουρκία που είναι ο θήτης στο τραπέζι μαζί μας. Σε αυτήν την στιγμή ξέρετε τι διεκδικάμε. Τι διεκδικάμε, κύριε Γιάννη. Να εξαγνήσουμε την Τουρκία, να φέρουμε το ψευδοκράτος στην ίδια κατάσταση μαζί με τους ελληνοκυπρίους του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Με αυτό γίνεται η ζωνική νομοσπονδία. Καταλάβατε από τους χειρισμούς του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Το πρόβλημα δεν είναι δικοινοτικό, κύριε Μιχαήλ. Πρέπει να καταλάβετε είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Ποιος μιλήσε για το πρόβλημα μας δεν είναι οι Τουρκοκύπροι. Εσείς το λέτε. Εμείς το λέμε. Η ζωνική δικοινοτική νομοσπονδία. Εσείς λέτε για λύση. Αυτούς θα κληθούμε να συνεπάρξουν, κύριε. Εσείς λέτε για λύση του Κυπριακού στη βάση της ζωνικής δικοινοτικής νομοσπονδίας, όπως λέγεται το ΑΚΕ και όπως λέγεται ο διάμεσος χώρος, όπως λέει αλλαγή στρατηγικής, να πάμε από άλλο δρόμο, αλλά έχουμε τον ίδιο στόχο. Όλοι λέτε για τη ζωνική δικαιοσύνη ομοσπονδία, αλλά κανείς από όλους σας δεν μας είπε ποτέ που εφαρμόστε αυτό το μοντέλο. Διχοτομάτε τον λαό στη βάση ρατσιστικών προτύπων. Εάν από όλες τις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας σας έχετε αντιληφθεί αυτό, μάλλον υπάρχει διαφορά αντίληψης, κύριε Γιάννη. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι διαφορετικό. Τι είναι, τι προσπαθεί να κάνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς αντιλαμβάνεστε από τις προσπάθειες που κάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τι προσπαθεί να κάνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να επιλύσει το Κυπριακό και να επανέλθει. Πώς να επιλύσει, να διαλύσει το Κυπριακό. Δεν θα καταφέρετε με την πρόταση την οποία λέτε εσείς. Γιατί το δοκιμάσατε. Το δοκιμάσατε για δεν λειτουργεί. Το δοκιμάσατε για δεν λειτουργεί. Πρέπει να είμαστε και λίγο πραγματιστές και ρεαλιστές, κύριε. Και πραγματιστέ, πείτε μου αφού είστε πραγματιστές εσείς, πείτε μου που εφαρμόστηκε τη ζωνική ομοσπονδία. Δεν σας λέω τίποτα. Πείτε μου που εφαρμόστηκε. Επειδή ο κ. Σιρινόπουλος δεν έχει απαντήσει ακόμα στους τελευταίες. Να απαντήσει μόνο σε αυτό. Να απαντήσει μόνο σε αυτό. Πού εφαρμόστηκε τη ζωνική δικαιοσύνη ομοσπονδία. Η ομοσπονδία όπως έχετε αναφέρει, προηγουμένως ομοσπονδίες υπάρχουν πάρα πολλές και η ομοσπονδία είναι ένα συγκεκριμένο μοντέλο το οποίο... Επιτρέψτε να σας απαντήσω αφού θέλετε να σας απαντήσω. Ναι, πείτε. Υπάρχει ομοσπονδία η οποία προσαρμόζεται, όπως είπατε προηγουμένως, υπάρχουν πολλά μοντέλα, προσαρμόζεται στη βάση των πραγματικοτήτων της κάθε χώρας. Και αν σε αυτή τη χώρα οι πραγματικότητες είναι τέτοιες που θα πρέπει να διεκδικήσουμε τη διζωνική δικαιοσύνη ομοσπονδία για να επανενώσουμε επιτέλους τον τόπο, αυτό θα πράξουμε, κύριε Γιάννη. Και πώς ένωσε τον τόπο, αν το 1963 κατάρρευσε αυτό το μοντέλο ομοσπονδίας, γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία όταν έγινε, ήταν στηριγμένη πάνω σε ομοσπονδία, κάνουμε μοντέλα. Και τα ίδια πάμε σήμερα να τα ξανακάνουμε. Το 1963 είχαμε αυτό το πράγμα το οποίο διαπραγματεύσαμε. Ήταν ένα μοντέλο ομοσπονδίας για βάση συνταγματολόγου. Αλλά δεν μου είπατε ακόμα που εφαρμόστηκε τη ζωνική δικαιοσύνη ομοσπονδία. Σας απάντησα, κύριε Γιάννη. Δεν μου είπατε. Πείτε μου μια χώρα. Σας απάντησα. Μια χώρα. Μακάρι να εφαρμοστεί στην χώρα. Πείτε μου μια χώρα. Δεν είμαστε πειραματοζώα. Πείτε μου μια χώρα. Μακάρι να εφαρμοστεί. Πείτε μου μια χώρα. Δεν είμαστε πειραματοζώα. Κύριε Μιχαήλ, δεν είμαστε πειραματοζώα. Κύριε Σερινόπουλε, απαντήστε στους τηλεθεατές. Πρέπει να απαντήσω σε χίλια πράγματα εδώ πέρα που έχουν λεχθεί. Πώ θα. Εμένα ούτε φύγει κανένα ρεπλάν προ εσά. Απαντήστε στους τηλεθεατές. Νομίζω ότι είναι λανθασμένο. Σε όλα αυτά έχετε υπόψη ότι έχει και εκδώσει καινόταμη Τουρκία, Φύρ Λευκοσίας, Αιγαίο, ανοιχτά της Κύπρου, η θαλάσσια περιοχή. Ναι, και έχουν λεχθεί κάποιες ανακρίβειες. Καταρχήν τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου, μιλώ για την αλληλεγγύη, δεν θέλω να εκφράσω κανένα άλλο κόμμα, αλλά σε καμία περίπτωση εμείς δεν αποδεχόμαστε τη διζωνική δικαιοσύνη ομοσπονδία, όπως είπε ο κύριος Γιάννης πριν. Όχι, γιατί εγώ δεν σας διέκοψα. Είπατε, όχι, δεν θα με διακόψετε, γιατί εγώ δεν σας διέκοψα. Είπατε προηγουμένως. Στηρίζω Παπαδόπουλο. Είπατε προηγουμένως, μόνο το ΕΛΑΜ ζήτησε αντικατάσταση του κύριου Άιντε. Σας άκουγα, εδώ σημείωνα. Έχει από το Φλεβάρι που φωνάζουμε. Από τη στιγμή που πήγε ο κύριος Γιούνκερ
να ενεργήσει ως λομπίστας υπέρ του αιτήματος των τεσσάρων βασικών ελευθεριών υπέρ της Τουρκίας. Αντιδράσαμε. Για το τι θα γίνει στη Γενέβη και ποιος ήταν προμηθέας και προφήτης και ποιος όχι, εμείς τουλάχιστον από την πρώτη στιγμή, από τη Νέα Υόρκη την πρόσφατη, τονίζαμε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει στάση. Άλλες ανακρίβειες οι οποίες ακούστηκαν. Από τον κύριο Μιχαήλ, για πρώτη φορά η Τουρκία είναι απέναντί μας στο τραπέζι. Καλά, δεν είναι η πρώτη. Καταρχήν, αν έπρεπε να γίνει μια πενταμερής διάσκεψη, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Γιάδης, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία είναι απούσα, για να αντιληφθούν στο Δημοκρατικό Συναγερμό ποιες είναι οι πραγματικές θέσεις της Τουρκίας, τότε λυπάμαι πολύ. Το δεύτερο, αν δούμε και τα αποτελέσματα της Γενέβης 1 και τα όσα έγιναν εκεί, αντιθέτως ούτε στριμώχτηκε η Τουρκία, ούτε βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Αντιθέτως, να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι μετά από την Γενέβη φτιάχτηκε και η μήτρα που γέννησε το αίτημα για τις 4 βασικές ελευθερίες, το οποίο τέθηκε ξανά σήμερα και χθες από την τουρκική πλευρά. Θέλω να πω δύο λόγια για τα ερωτήματα των τηλεθεατών. Ρώτησε η κυρία Αυγούστα, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ενδεχόμενο να περάσει λύση από τη Βουλή? Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά θέλω να αναφερθώ λίγο σε αυτό, λίγο πιο εκτεταμένα. Υπήρχε ενδεχόμενο, το οποίο υπάρχει ακόμη, αν θα καταλάβετε στο τέλος τι εννοώ, να περάσουν κάποια κομμάτια της λύσης από τη Βουλή. Και τώρα θα πάω πολύ πίσω. Για να υπάρξουν τροποποιήσεις στο Σύνταγμα, θα πρέπει να υπερψηφιστούν από τα 2/3. 2/3 ο αριθμός είναι 37. Αν έχει οποιοδήποτε απορία γιατί τα δύο κόμματα, Συναγερμός και ΑΚΕΛ, έτρεξαν λίγους μόνο μήνες πριν από τις εκλογές να αλλάξουν το εκλογικό μέτρο για να προσπαθήσουν να εμποδίσουν άλλες φωνές από το να εισέλθουν στη Βουλή. Τελικά δεν τα κατάφεραν όμως. Όχι, δεν τα κατάφεραν, μίλησε ο κυρίαρχος λαός. Αλλά θέλω να δούμε και τις προθέσεις και να υπενθυμίσω ότι σε καμία χώρα του κόσμου, σε καμία, μόνο δικτατορικά καθεστώτα κάνουν αυτά τα πράγματα, προσπαθώντας να αφήσουν παρακαταθήκη για δημοκρατία την οποία θα ελέγχουν. Κανένας δεν αλλάζει εκλογικό νόμο για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Όλοι την αλλάζουν για τη μεθεπόμενη. Είναι σενάριο αυτό το οποίο έκανα μόλις τώρα? Ναι, είναι σενάριο. Έτσι όπως είναι όμως αυτή τη στιγμή τα πράγματα στη Βουλή, όχι, εκτιμώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει κομμάτια της λύσης από την Βουλή. Για το θέμα της γιώτρησης, το είπα εδώ και στην εκπομπή σας, κύριε Σουλή, επειδή υπάρχουν φόβοι, συνομιλίες, γιώτρηση, θα μπορούσε ο κ. Αστασιάδης να πάει 15 μέρες πιο μετά, να μην έχει δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι του. Τι θεωρούμε δίκαιη λύση? Δίκαιη λύση είναι αυτή η οποία σέβεται όλα τα ανθρώπινα και τα πολιτικά δικαιώματα όλων των πολιτών. Οι υποχωρήσεις τις οποίες έχει κάνει ο κ. Αστασιάδης μέχρι στιγμής στις διαπραγματεύσεις, κάθε άλλο παρά διασφαλίζουν αυτά τα δικαιώματα. Είτε η λύση είναι ενιαίο κράτος, είτε η λύση είναι ριζωνική δικαιώματα. Όπως θέλετε, πείτε την. Το θέμα είναι, μπορούν να εφαρμόζονται τα ανθρώπινα και τα πολιτικά δικαιώματα? Μπορούμε να απολαμβάνουμε όλοι, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, τα ανθρώπινα και τα πολιτικά μας δικαιώματα? Αυτό είναι το σημαντικό. Θέλω να πω δύο κουβέντες για τον κύριο Γιούνκερ, γιατί τον αφήσαμε λίγο στην άκρη. Ο κύριος Γιούνκερ έκανε μια δήλωση. Πρέπει να πάω κράμοντα να σε πολύ λίγο. 10 δευτερόλεπτα μόνο. Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Γιούνκερ σήμερα από το Ταλίν της Εστονίας είπε ότι είναι η τελευταία ευκαιρία για την επανένωση του νησιού. Ότι είναι απαράδεκτη δήλωση δεν το σχολιάζω, διότι όταν κάποιος μιλάει. Ο Γιούνκερ έπαψε να απολαμβάνει εμπιστοσύνη, πρόσφερε πολλά δώρα πρόσφατα στην Τουρκία. Όχι, όχι. Από πλευράς κυβερνήσεως μια χαρά εμπιστοσύνη χέρι. Διότι να σας πω κάτι, κύριε Σούγκλη, όλοι κρινόμαστε εδώ. Ο κύριος Γιούνκερ, κάνοντας αυτή τη δήλωση, ξέρει πολύ καλά ότι όταν μιλάει για τελευταία ευκαιρία ανάμεσα σε δύο μέρη, ξέρει πολύ καλά ότι αυτός που επήγεται για λύση, που είμαστε εμείς δηλαδή, δεν είναι η Τουρκία, εμείς επηγόμαστε για να βρεθεί μια σωστή λύση, ότι βάζει το βάρος πάνω μας. Το ξέρει αυτό ο κύριος Γιούνκερ. Αλλά εμείς τι κάναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ο κύριος Γιούνκερ πήγε και συναντήθηκε με τον Ερντογάν. Χωρίς την άδεια μάλιστα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποτίθεται, χωρίς να γίνουν οι συζητήσεις που πρέπει να γίνουν, και του έταξε ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη μέχρι και ξεπάγωμα κεφαλαίων. Ο δικός μας επίτροπος εκεί τι κάνει? Ο κύριος Χρήστος Τηλιανίδης. Πότε ακούσατε εσείς? Αφού είχε αυτός ο άνθρωπος. Πότε ακούσατε εσείς? Πότε ακούσατε τον κύριο Τηλιανίδη? Ήταν στην Κύπρο την περασμένη εβδομάδα, κύριε Σούκλη, και μάλιστα προσφώνησε και την συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής. Μάλιστα. Κύριε Μιχαήλ, συμφωνείτε ότι η δήλωση του Γιούνκερ είναι καταδικαστέα περί τελευταίας ευκαιρίας? Έχουμε πει ξανά ότι εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι τελευταία. Ωραία. Πάρτε ένα τηλέφωνο τον άνθρωπό σας που είναι επίτροπος και πείτε του
πες του κάτι του προϊσταμένου σου εκεί πέρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του Ζούγκερ. Μα είναι δυνατόν. Ποιο είναι το έργο που πρέπει να κάνουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν μπήκαμε για να την αξιοποιήσουμε σαν μοχλό πίεσης, για να ασκήσουμε πίεση πάνω στην Τουρκία? Αντίστοιχος μοχλός πίεσης όμως είναι και η ενταξιακή πορεία της ίδιας της Τουρκίας, στην οποία θα ήταν ευχής έργο να βλέπαμε μια Ευρωπαϊκή Τουρκία. Ναι, βεβαίως. Θα ήταν. Δεν είναι όμως. Δεν είναι όμως. Ναι, αλλά με το να παραπληροφορούμε συνεχώς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ξέρετε τα πράγματα στην Κύπρο είναι σε μια αλφα κατάσταση, ενώ δεν είναι. Να αποδέχονται ο κύριος Αναστασιάδης, θα το πω και ο κύριος Αβέροφ και ο κύριος Άντρος Κυπριανού μεταξύ τους, και να αποφασίζουν πίσω από κλειστές πόρτες ποιες είναι αποδεκτές θέσεις των Ελληνοκυπρίων και ποιες όχι. Να τις συζητούν με διάφορες πρεσβείες, ο κόσμος να μην έχει ιδέα, και οι ξένοι να νομίζουν ότι αυτές οι ιδέες του κυρίου Αναστασιάδη, του κυρίου Αβέροφ και του κυρίου Άντρου είναι αυτές που αντιπροσωπεύουν και το αίσθημα του Κυπριακού. Λέω πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα, κύριε Σουλή. Διαφορετικά θα φτάνουμε στα σημεία που φτάσαμε εδώ. Μες. Τώρα, να πηγαίνουμε σε μια πενταμερή. Και εσείς παρασυρθήκατε, το βάζετε διάσκεψη. Όλα τα κανάλια γράφετε διάσκεψη. Πενταμερή δεν γράφει κανένας. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας είναι. Βάλαμε ρουσιαλία, βάλαμε έξι τίτλους. Όχι, σας λέω, μα και το Γενάρη. Το Γενάρη, η μισή συζήτηση στα πάνελ που κάναμε για την ίδια ακριβώς ήταν. Μα είναι ο πρόεδρος Δημοκρατίας εκεί, δεν είναι. Και συζητούσα. Τώρα το έχουμε καταπιεί κι εμείς. Καταλαβαίνετε πώς πηγαίνει το πράγμα. Αν εμείς δεν μείνουμε σταθεροί στις αρχές, κύριε Σούλη, το Κυπριακό δεν είναι πρόβλημα. Μεταξύ κοινοτήτων. Δεν ήταν πάντα αυτοί στο βορρά και εμείς στο νότο και τσακωθήκαμε, χωρίσαμε και τώρα λέμε να τα ξαναβρούμε. Είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Λοιπόν, αν δεν αντιμετωπιστεί έτσι, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε. Να κάνουμε μια παρέθεση πέρα από ο Κραμ Μοντάνο να δούμε τι έχει να μας μεταδώσει ο Μάριος ο Καμιναρίδης. Μάριε, καλησπέρα και πάλι από την Κύπρο. Σε ακούμε. Έχουμε κάτι νεότερο? Ναι, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Να αναφέρουμε ότι έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση τεχνοκρατών και στις 7 ώρα Κύπρου ξεκινά η σύνοδος με περιορισμένες σύνθεσεις για εγγύσεις στις 9.30 το βράδυ, δίπλο με το Γενικό Γραμματέα, και κάθε αντιπροσωπεία δικαιώται να πάρει έναν άτομο. Θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο διαπραγματευτής, ο κύριος Μαυρογιάννης. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει πρόγραμμα για αύριο. 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 Περιμένουν να δουν πώς οι εξελίξεις, ειδικά απόψε που να ξεκινήσει η Σύνοδος για Εγγύσεις και με την Τεχνική Επιτροπή να δουν το πρόγραμμα, και αν υπάρχει οτιδήποτε, τότε να ξέρουμε ότι αύριο το πρωί θα έχουμε συνάντηση. Να αναφέρουμε ότι η λύση που με το πρόγραμμα του κ. Κουτέρες αύριο περίπου στις 1 το μεσημέρι αναχωρεί από το Κραν Μοντάνα για εξωτερικό περίπου 1 το μεσημέρι. Μάλιστα. Λοιπόν, Μάριε, ευχαριστούμε πολύ. Αν υπάρχει κάτι θα τα ξαναπούμε, διαφορετικά στο δελτίο μας στις 7 η ώρα. Κύριε Σούγκλη, κάτι πολύ μικρό, επειδή αφήθηκε το όνομα μου πριν. Απλά να απαντήσω έτσι πολύ σύντομα. Είπε ο κ. Σελινόπουλος ότι, έτσι σε γενικές γραμμές, ότι είπα ψέμα για τη ζωνική διοικητική ομοσπονδία, ότι στηρίζουν. Σαν εκπρόσωπος τύπου της αλληλεγγύης, θα έπρεπε να γνωρίζετε τις δηλώσεις του κ. Γιοργάλα σε συγκεκριμένο τηλεοπτικό σταθμό, που είπε ότι μπορώ να αποδεχτώ μια μορφή λύσης τύπου της ζωνικής διοικητική ομοσπονδίας. Επίσης, ο κ. Πόλης Παλίκαρος είναι στέλεχος του κόμματός σας. Ναι. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται και στο Κρας Μοντάνα. Ο ίδιος επίσης είπε ότι αποδέχεται μια μορφή λύσης τύπου της ζωνικής διοικητικής ομοσπονδίας. Επίσης, αυτή τη στιγμή η αλληλεγγύη στηρίζει έναν υποψήφιο για τις προεδρικές. Να κάνουμε συζήτηση τώρα ή να πούμε. Ένα λεπτό να τελειώσω. Όχι, ναι. Τελειώστε. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η αλληλεγγύη στηρίζει έναν υποψήφιο για τις προεδρικές. Ναι, είναι πολύ σύντομο. Στηρίζει υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές, ο οποίος στηρίζει τη ζωνική διοικητική ομοσπονδία, και αυτή είναι η πρόταση που κατέθεσε στο Εθνικό Συμβούλιο. Υπάρχει στη σελίδα του και λέει συγκεκριμένα στην πρόταση του Δίκο την επίδευξη μιας σωστής λειτουργικής και βιώσιμης λύσης της ζωνικής διοικητικής ομοσπονδίας με το σωστό περιεχόμενο. Να την εδώ, αν θέλετε να επιβεβαιώσετε. Και κλείνοντας, πια σας είπαμε πολύ σύντομος, 13 Δευτέρου το κοινό ανακοινωθέν του Εθνικού Συμβουλίου, όπου έλεγαν ότι παραμένουν δεσμευμένα τα πολιτικά κόμματα, στο οποίο Πολιτικό Συμβούλιο δεν συμμετείχε το ΕΛΑΜ, σημειώνω, ήταν το μόνο κόμμα που δεν συμμετείχε. Και λέει ότι το Εθνικό Συμβούλιο παραμένει δεσμευμένο στις ομόφωνες αποφάσεις που και στη λύση του Κυπριακού, όπως αυτή παρουσιάζεται στις ομόφωνες αποφάσεις, που είναι λύση της ζωνικής διοικητικής ομοσπονδίας. Και είναι εδώ και ο κύριος Μιχαήλ, που μπορεί να με επιβεβαιώσει, είναι εδώ
κύριο Γύρος Σελινόπουλος ποιες είναι οι ομόφωνες αποφάσεις. Νομίζω ξέρετε για το κοινό ανακοινωθεί, κύριε Μιχαήλ. Όντως έτσι αναφέρει ότι είναι παραμένω στι γραμμέ του νομοθετικού αποφάσεω. Άρα αποδέχονται τη ζωνική δικαιοσύνη και ομοσπονδία. Το περίεργο, κύριε Γιάννη, δεν συμφωνείτε. Είναι, το περίεργο δεν είναι το γεγονό ότι αυτό το πράγμα αναγράφεται στην κοινή πρόταση την οποία έχουν καταθέσει. Το περίεργο είναι το πώ θα κληθούν αύριο να εφαρμόσουν ή να διαπραγματευτούν το Κυπριακό τρία ουσιαστικά τα βασικά κόμματα τα οποία εκ διαμέτρου θεωρητικά έχουν αντίθετες απόψεις. Δεν, δεν έχουν ένα πρόεδρο ο οποίος διεκδικεί. Είναι η ερώτηση δυσί ελάν προ ενδιάμεσο. Επιτρέψτε να κλείσω. Έχουν ένα πρόεδρο ο οποίος διεκδικεί λύση στη βάση της ζωνικής δικαιοσύνης ομοσπονδίας και έχει και άλλα δύο κόμματα που τον υποστηρίζουν οι οποίοι λένε όχι, εμείς δεν δεχόμαστε την κοινωνική ζωνική ομοσπονδία. Κύριε Μιχαήλ, να σε διορθώσω. Η ΕΔΕΚ μέχρι σήμερα συμμετείχε στα εθνικά συμβούλια ως εκ τούτου και σε όλες τις ομόφωνες αποφάσεις που λένε για τη ζωνική δικαιοσύνη. Άρα δεν απορρίπτει τη ζωνική ομοσπονδία. Δεν την απορρίπτει. Θα ρωτήσω κάτι. Το ότι απουσιάζεται από το Εθνικό Συμβούλιο δεν το θεωρείτε λάθος? Όχι, δεν το θεωρούμε λάθος και θα σας πω. Μεταφέρετε αυτές τις θέσεις τις οποίες. Για τις οποίες ο λαός σας ψήφισε. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Ναι. Καθίσαμε και δική μας πρόταση στο Εθνικό Συμβούλιο από την πρώτη φορά που συμμετείχαμε. Είχαμε και αρκετή συζήτηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας εντός του Εθνικού Συμβουλίου για τη μορφή λύσης, στην οποία μου παραδέχτηκε προσωπικά ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί και θα έχει τεράστια προβλήματα. Και υπάρχει και στα πρακτικά αυτό. Η αποχώρηση μας από το Εθνικό Συμβούλιο θα την παραλύσω με μια άλλη κίνηση που έγινε πριν πολλά χρόνια από τον Ντεγκόλ στην Ευρώπη, όπου υπήρξε η κρίση της κενής καρέκλας και η Γαλλία αποχώρησε από την Ευρώπη τότε, όχι από το Σύνολο της Ευρώπης, αποχώρησε από τις συνεδρίες και κέρδισε τότε το βέτο. Κάτι αντίστοιχο θα έπρεπε να πράξουν σήμερα και όσοι διαφωνούν, σε εισαγωγικά διαφωνούν, γιατί από ό,τι φαίνεται συμφωνούν, γιατί μεταβαίνουν μαζί του και στην πενταμερή στην οποία διαφωνούν, αλλά πάνε. Αφού διαφωνούν με τις αποφάσεις και τη γραμμή του Εθνικού Συμβουλίου, αφού διαφωνούν με τη γραμμή λύσης του Κυπριακού, τη ζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, όπως λένε, θα έπρεπε να αποχωρήσουν από το Εθνικό Συμβούλιο για να τεθεί ο Νίκος Αναστασιάδης ενώπιον των ευθυνών του και να πει είτε δεν έχω ομοφωνία από την Κύπρο, άρα ζητώ αλλαγή στρατηγική στο Κυπριακό, είτε θα αναλάβει τις ευθύνες του. Όμως αυτή τη στιγμή του κάνουν πλάτες. Κάτι. Γνωστός επιχειρηματίας του οποίου βεβαίως θα απαντήσετε. Γνωστός επιχειρηματίας έχει να βλώσει αεροπλάνο και πήρε πάμπολους που είναι υπέρ της συγκεκριμένης λύσης να βγάλουν πινακίδες έξω στο κραμοντά. Κάποτε εγώ θυμάμαι ότι μ' άρεσε τον αγνοωμένο στα οδοφράγματα. Τώρα έχουν αλλάξει και. Γιατί απουσιάζει το ΕΛΑΜ? Επειδή αυτά είναι πράγματα σου. Γιατί δεν είσαστε στο κραμοντά με πινακίδες και να λέτε και εσείς τη θέση σας για τερματισμό της εισβολής και της κατοχής? Επειδή κύριε Σούγλη, αυτή τη στιγμή στον Κραντ Μοντάνα γίνεται κάτι που είναι παντελώς λαθασμένο. Δεν μπορούμε να πάμε να συνενέσουμε εκεί. Οι πενταμερείς είναι λαθασμένοι. Αναβαθμίζει το ψευδοκράτος, υποβαθμίζει η Κρατική Δημοκρατία. Εκδηλώσαμε. Το γνωρίζουν όλοι ότι διαφωνούμε με αυτήν τη μορφή λύσης και έχουμε καθίσει και τη δική μας πρόταση. Το γνωρίζουν όλοι εντός Κύπρου. Έχουμε. Εκεί ξέρετε πόσες κάμερες και πόσα διεθνή μέσα ενημέρωση. Εκτός Κύπρου ξέρουν ότι το ΕΛΑΜ διαφωνεί με τη μορφή λύσης. Δεν το ξέρουν και δεν μας ενδιαφέρει, κύριε. Χθες έκανε δηλώσεις ο Ακίντζη για το ΕΛΑΜ. Πόσες κάμερες διεθνώς εκεί πέρα θα μπορούσε να υπάρχουν κάποιες πινακίδες που να λένε ότι εισβολή κατοχή 74, έτσι αλλιώς. Με το να παρευρεθείς, κύριε Σούγλη, εκεί αυτή τη στιγμή στο Κράτ Μοντάνα, είναι λες και σε σκηνοτυπόρος, είναι λες και συνεννοείς με την πολιτική Αναστασιάδη. Κύριε Σούγλη, αυτή τη στιγμή να βρεθείς στο Κράτ Μοντάνα, ο πρόεδρος του ΙΣΥ, ο πρόεδρος του ΑΚΕΛ, που συμφωνούν με τη μορφή λύσης και όσοι άλλοι συμφωνούν. Έχω μια ερώτηση εισήγηση. Πρέπει να ασκηθούν πιέσεις. Απλά μια τελική λέξη ότι τελικά αυτά που είπα δεν ήταν ψέματα, όντως αυτά έγιναν και ευχαριστούμε βεβαίως τον κύριο Μιχαήλ. Λοιπόν, κύριε Σούγλη. Γιάννη Σερινόπουλε, είναι 6 και 28. Με ρωτά ο Στέφανος, επειδή έχεις γνώση της τηλεόρασης, θες να πάμε στις διαφημίσεις μας και να επανέλθεις να απαντήσεις σε όλα. Εσύ το δόκουμε και παραπάνω χρόνο δικαιότητα, διότι μιλούσαν πολύ ώρα οι άλλοι δύο. Αν το πήγαινε διαφημίσεις και πιστεύω. Λοιπόν, πάμε σε μηνύματα, αναγκαστικά επανερχόμαστε. Έχει να απαντήσει σε πολλά ο εκπρόσωπος τύπου της αλληλεγγύης και σιγά σιγά το μαζεύουμε. 7 παρά κλείνει η εκπομπή. Επιστροφή στο στούντιο, συνέχεια στην εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Το μαζεύουμε σιγά σιγά για να οδηγηθούμε στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Είχε πολλά να απαντήσει ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Αλληλεγγύη, ο κ. Γιάννης Σερινόπουλος. Γιάννη, σ' ακούμε. Λοιπόν,
Παρακολουθήσαμε προηγουμένως μία έτσι συγχορδία μεταξύ του Δημοκρατικού Συναγερμού και, και του ΕΛΑΜ. Κατά είχαν και κοινές ερωτήσεις προς τον ενδιάμεσο. Εγώ το κράτησα αυτό. Κατά του ενδιάμεσου χώρου. Βεβαίως είναι διαφορετικά τα κίνητρα και των δύο. Μπορεί να έχουν κοινή γλώσσα, όσο και να ακούγεται παράξενο σε αυτό το ζήτημα, αλλά έχουν διαφορετικά κίνητρα. Το κίνητρο του Δημοκρατικού Συναγερμού εμφανώς είναι το να προσπαθήσει να πλήξει την υποψηφιότητα που στηρίζει ο διάμεσο χώρο του Νικόλα Παπαδόπουλου για να στηρίξει το δικό του υποψήφιο, τον Νίκο Αναστασιάδη. Μάλιστα, ακούστηκε και η απορία πώς θα τα βρείτε μεταξύ σας. Για παράδειγμα, αφού έχετε τόσο διαφορετικές αντιλήψεις, υποστήριξε. Καταρχήν, δεν έχουμε τόσο διαφορετικές αντιλήψεις. Αλλά από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω κάτι. Οι πολιτικοί οι οποίοι δημόσια δηλώνουν ότι υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης μεταξύ των τριών κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου, αλλά την ίδια ώρα προσπαθούν να πείσουν το λαό ότι, ξέρετε, είναι εύκολο να τα βρούμε τους Τούρκους. Μα νομίζουν κοροϊδεύουν το λαό. Είναι δύσκολο να τα βρει το δίκο, η ΕΔΕΚ και η ΕΛΕΓΗ, και δεν είναι δύσκολο να τα βρούμε με τους Τούρκους και ταΐζουν τόσες φρούδες ελπίδες στο λαό. Σε ό,τι αφορά στο ΕΛΑΜ, είπε ο κύριος Γιάννης ότι τους κάνουμε πλάτες επειδή δεν φύγαμε. Επειδή συμμετέχουμε στο Εθνικό Συμβούλιο. Έχουμε εντελώς διαφορετική αντίληψη. Εμείς έχουμε την άποψη, κύριε Σούγκλη, ότι θα πρέπει να καταθέτουμε τις απόψεις μας, θα πρέπει να συμμετέχουμε στα όργανα όπως το Εθνικό Συμβούλιο για να λέμε, για να ακούγεται ο λόγος μας και προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να κάνουμε το χρέος μας, το οποίο χρέος μας δεν είναι να την κοπανίσουμε και να σηκωθούμε να φύγουμε, είναι να εντοπίζουμε κινδύνους και να τους βάζουμε στο τραπέζι, και όπως τους βάζουμε στο τραπέζι να τους θέτουμε και ενώπιον του λαού. Θεωρώ ότι είναι υποτίμηση της κοινής νοημοσύνης, της νοημοσύνης του κόσμου, να γίνεται προσπάθεια αυτή τη στιγμή από ορισμένους να παρουσιάσουν κάποια κόμματα ως φιλοομοσπονδιακά και φιλοκυβερνητικά στην πολιτική. Αναστασία, ο κόσμος δεν είναι ανόητος. Βλέπει κάθε μέρα τι γίνεται, ξέρει τις θέσεις όλων. Και για να το κλείσω και αυτό το ζήτημα, εμείς δεν χρειαζόμαστε να διαφοροποιηθούμε για να έχουμε λόγο ύπαρξης. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, θέλω να πάω σε πιο επικαιροποιημένα ζητήματα. Γιατί είναι σε εξέλιξη ακόμα, δεν ξέρω αν έχει τελειώσει η ομάδα εργασίας, κύριε Σούγλη, η οποία συστάθηκε. Ναι, ναι. Προσέξτε να δείτε τώρα. Η επιτροπή αυτή θα ασχοληθεί ή ασχολείται ή ολοκλήρωσε την ασχολία της με το μηχανισμό παρακολούθησης και εφαρμογής της λύσης. Αυτό είναι που ανακοινώθηκε από την Ελβετία. Το πρώτο ερώτημα που θέλω να κάνω είναι, λύσαμε το Κυπριακό και σκεφτόμαστε πώς θα το εφαρμόσουμε και ποιος ήταν ο μηχανισμός παρακολούθησης, αλλά αυτό, ξέρετε, το αφήνω στην άκρη. Το ζήτημα εφαρμογής της λύσης είναι το σημείο 4 στην πρόταση του κοινού εγγράφου ΕΙΔΕ, το οποίο αποσύρθηκε. Κοιτάξτε, είναι τα παράλογα τα οποία συνέβησαν και τα οποία τα βρίσκουμε μπροστά μας, και γιατί μίλησα προηγουμένως για σταθερή στάση της Τουρκίας και αδιαλαξίας. Ο κύριος Έιντε, να μην επαναλαμβάνουμε τον ρόλο τον οποίο είχε, τον φιλοτουρκικό και το άσχημο παιχνίδι που έκανε στις πλάτες της ελληνικής πλευράς. Χώρισε το θέμα της ασφάλειας, κύριε Σούγκλη, σε 4 ζητήματα. Συνταγματική ασφάλεια, συνθήκη εφαρμογής της λύσης, καινούριο, το απέρριψε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια. Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα πιστεί ότι στην Κύπρο του αύριο, με τη λύση η οποία μπορεί να υπάρξει, χρειαζόμαστε την Τουρκία για να μας εγγυηθεί την εξωτερική μας ασφάλεια, λες και υπάρχει οποιαδήποτε άλλη χώρα στην περιοχή η οποία μπορεί να απειλήσει την Κυπριακή Δημοκρατία, π.χ. το Ισραήλ, ο Λίβανος, η Αίγυπτος, και χρειαζόμαστε τους Τούρκους να εγγυηθούν την εξωτερική μας ασφάλεια. Το δεύτερο, η εσωτερική ασφάλεια. Τι σχέση έχει ο στρατός και πώς θα εγγυηθεί την εσωτερική ασφάλεια από τη στιγμή που υποτίθεται ότι θα υπάρχει αστυνομία? Επειδή θα υπάρχει και ομοσπονδιακή αστυνομία, αν καταλήξουμε εκεί στο να υπάρχει. Δεν ακούσαμε για αγγίγματα, για διάφορα. Ναι, θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι εντελώς παράλογα και τα οποία δυστυχώς ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, παρότι έχουν τεθεί ενώπιον του και βρίσκονται ενώπιον του σήμερα, δεν τα κακίζει με τον τρόπο ο οποίος θα ήταν ο πρέπον, διότι θα βυθίσει το διάλογο σε αδιέξοδο. Υπήρχε προγραμματισμένη τώρα η εξέλιξη. Ναι. Υπήρχε προγραμματισμένη συνάντηση Κοτσάτ Σαβούσογλου, την οποία ακύρωσε ο Τούρκος Υπουργός. Μάλιστα. Θέλω να κλείσω με το
με το εξής, κύριε Σου. Να κλείσουμε το θέμα της εσωτερικής ασφαλείας, ότι δεν είναι λογικό το να επικαλείται ο κύριος Σακιτζή τα πέντε σπασμένα αυτοκίνητα από κάποιους γαϊδάρους, ας πούμε, επιτραπεί να πω, που πάνε και τα σπάνε των Τούρκων Κυπρίων, ή κάποια μικροεπισόδια και να ζητάτε οι Τουρκικοί είναι λάθη αυτό, ναι. να ζητούν την ασφάλεια από πλευράς της Τουρκίας. Εμείς εδώ έχουμε εισβολή, έχουμε κατοχή, έχουμε 40.000 στρατό. Η ικανοποίηση των ενσυχιών της μίας πλευράς με την άλλη πλευρά και ότι δεν πρέπει η ικανοποίηση της ανησυχίας της μίας πλευράς να επιβαρύνει την άλλη. Ξέρετε, όλο αυτό το ζήτημα είναι πολύ ετεροβαρές. Κλείνω με το εξής. Πριν καταλήξουμε στα σχόλια. Ήρθε και πίσω ο Ντάνγκαν, άγνωστο, θα βρίσκεται στη νυχτερινή συνάντηση. Ναι. Νομίζω ότι. Σας μεταφέρω ότι από το κράμα Ντάνα. Γίνεται σαφές. Η δηλώση του κ. Κοτζιά, κύριε Σούλη, ότι χθες το βράδυ αποτρέψαμε έναν εκβιασμό, ότι ο Λύκος θέλει να φυλάει τα πρόβατα, ότι η Ελλάδα διαπραγματεύεται βασιζόμενη και η ελληνοκυπριακή πλευρά βασιζόμενη στο δίκαιο και η τουρκική πλευρά βασιζόμενη στη δύναμη των όπλων του στρατού κατοχής, είναι απόλυτα αληθής και νομίζω φωτογραφίζει και το τι έγινε στην Ελβετία. Η διαφορά η δική μας ποια είναι, κύριε Σούγκλε? Εμείς λέμε ότι πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική. Αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελβετία είναι το αποτέλεσμα της απουσίας οράματος και σωστής στρατηγικής από πλευράς του Προέδρου Αναστασιάδη για να πηγαίνουμε σε αυτά τα ραντεβού με την ιστορία προετοιμασμένοι και με πιθανότητες να έχουμε όφελος. Εμείς γι' αυτό καταθέσαμε και τη συγκεκριμένη πρόταση για το θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Καλό και τους συναδέλφους και τον κόσμο να την μελετήσει. Θέλουμε να εφαρμοστεί μια ρεαλιστική, σωστή στρατηγική, η οποία έχει δύο άξονες, κύριε Σούγκλη. Ότι εάν δεν προκληθεί κόστος στην Τουρκία, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει υποχώρηση. Ας το καταλάβουμε όλοι αυτό το πράγμα. Και δεύτερον, ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και ότι εμείς δεν πρόκειται να δεχθούμε καμία τουρκική υπόσχεση αν δεν υλοποιηθεί πριν από την πρώτη μέρα έναρξης εφαρμογής της ισχύως της λύσης. Λοιπόν, νομίζω ήμουν σύντομος, έτσι. Βεβαίως, και σας ευχαριστώ. Απομένουν 6 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή. Από 2 λεπτά καταληκτικό σχόλιο ο καθένας σας. Να ξεκινήσω από τον Γιάννη Σιρινόπουλο, ο κύριος Γιάδης και ο Λουίζος ο Μιχαήλ. Λοιπόν, κύριε Σούγκλη, σύντομα για να κλείσω. Θέλω να υπενθυμίσω ότι αυτό το οποίο ζούμε σήμερα στη Γενέβη είναι ακριβώς δήλωση του κυρίου Ακιτζή τον Νιόβρη του 2016, πριν το Μον Πελεράν, όπου ο κύριος Ακιτζή είχε ζητήσει να πάμε σε μια πενταμερή διάσκεψη, όπως έγινε, όπου να συζητηθεί και το θέμα της ασφάλειας και τα θέματα των υπολείπων κεφαλαίων σε δύο τραπέζια και να υπάρχει παρεδόση. Τότε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε απορρίψει αυτή τη θέση. Σήμερα είναι αυτό το οποίο ακριβώς γίνεται. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν διεκδικητικός το Μάιο και είναι και αποτέλεσμα του τι βλέπουμε τώρα στη Γενέβη σε ένα ζήτημα, κύριε Σούγκλη. Ότι, κύριε, αν δεν συζητήσουμε ασφάλεια εγγύησης, δεν μπορούμε να πάμε στα υπόλοιπα. Θέλω να ανοίξω μια παρένθεση εδώ. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ουδείς πλην του κυρίου Αναστασιάδη, από εποχή Μακαρίου, Κυπριανού, Βασιλείου, όλους να τους πάρουν, ουδείς δέχθηκε να πάει σε πενταμερή διάσκεψη με αυτό το σχήμα, κύριε Σούγκλη, πριν να έχει δηλώσει ότι πρέπει να φτάσουμε σε ακτίνα πραγματικής συμφωνίας για λύση. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί ουδείς προηγουμένως ήθελε να παγιωθεί μια κατάσταση όπως αυτή η οποία έχει παγιωθεί με την πενταμερή διάσκεψη, κύριε Σούγκλη. Δυστυχώς, στην δύσκολη θέση είμαστε εμείς. Αν διαπραγματευόμαστε ξυπόλυτοι στα κάθε 2,5 χρόνια και περιμένουμε ότι σε ιστορικά ραντεβού εμείς θα πάμε και θα έχουμε πραγματικά καλά αποτελέσματα για το λαό, είμαστε πραγματικά πολύ γελασμένοι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν διεκδικητικός το Μάιο. Είπε πρέπει να συζητήσουμε ασφάλεια. Αυτό γίνεται τώρα. Ας είναι διεκδικητικός συνέχεια. Ας ήταν διεκδικητικός. Το κακό, ξέρετε ποιο είναι όμως τώρα? Με τόσες υποσχέσεις που έχει δώσει ο κ. Αναστασιάδης, ακόμα και αν έρθει στις σωστές θέσεις κατά εμάς στον Κυπριακό, δεν μπορεί να πείσει πλέον κ. Σούγκλη, διότι είναι αναξιόπιστος. Τόσο προς το εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό. Και δεν λέω ότι είναι ευθύνη του κ. Αναστασιάδη σε καμία περίπτωση η κατάθεση των θέσεων των Τούρκων. Λέω όμως ότι δεν έχει εφαρμόσει σωστή στρατηγική και δεν έχει κάνει τις σωστές προσπάθειες για να μπορέσουμε να πάρουμε κάτι από την Τουρκία σε ένα κεφάλαιο όπου η Τουρκία έχει μόνο να δώσει και εμείς μόνο να πάρουμε, κ. Σούγκλη. Μάλιστα.
Το δικό σας καταληκτικό σχόλιο, κύριε Γιάδη. Λοιπόν, θα ελπίζω να είμαι πιο σύντομο μπόρο για να δώσω και λίγο χρόνο στον κύριο Μιχαήλ να μου πει που εφαρμόστε ήδη ζωνική δικαιοσύνη ομοσπονδία. Έχετε δύο λεπτά καταληκτικό σχόλιο. Όσον αφορά τις αντιδράσεις, 20 του Ιούλη, να πω απλά να ενημερώσω για τον κόσμο ότι θα πραγματοποιήσουμε αντικατοχική εκδήλωση στο Λίδρα Πάλαση ώρα 7.30, μια μορφή αντίστασης. Όσον αφορά τον κύριο Σενόπουλο που είπε δεν χρειάζεται να διαφοροποιήσουμε, κάποιοι χρειάζεται να διαφοροποιήσουν τη θέση του για να έχουν λόγο ύπαρξη, αυτό σίγουρα δεν είναι το ΕΛΑΜ, γιατί το ΕΛΑΜ προτείνει μια διαφορετική γραμμή στο Κυπριακό, σε αντίθεση με όλους τους άλλους που προτείνουν την ίδια θέση με την κυβέρνηση και τα δύο μεγάλα κόμματα. Και όπως απέδειξα και πριν, ότι δεν λέω ψέματα, αλλά το απέδειξα και με τις δικές τους δηλώσεις. Τώρα, όσον αφορά την κυβερνητική πολιτική, δεν σημαίνει ότι η ζωνική δικαιωτική ομοσπονδία, η οποία δεν εφαρμοστεί πουθενά, είναι το μόνο σωστό. Αυτό είναι το λεγόμενο φαινόμενο της βοής, με το οποίο όταν κάποιος πιστεύει ότι γίνεται πιο σωστή μια πρόταση, όσο πιο πολλοί δείχνουν συμφωνούν με αυτήν, παρουσιάζονται εναλλακτικές προτάσεις ότι είναι λαθασμένες. Αυτόν κάνω. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστή. Αυτή τη στιγμή πρέπει να καλλιεργήσουμε, πρέπει να δημιουργήσουμε μια στρατηγική με στόχο την απελευθέρωση της Κύπρου. Και όχι αυτό που ακολουθούμε σήμερα που πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Φτάνει να καλλιεργούμε νυχτοπάθεια στο λαό, φτάνει να καλλιεργούμε μιζέρια, δεν ζητιανεύουμε τη λευτεριά, έχουμε δικαίωμα στα ιστορικά μας δίκαια και πρέπει να τα εκδικήσουμε και να τα πετύσουμε. Δεν ζητιανεύουμε τίποτα απολύτως λιγότερο από όσα δικαιωματικά μας ανήκουν. Κύριε Μιχαήλ, σας αφήνω το χρόνο για να μου πείτε πού υπάρχει η ζωνική ομοσπονδία. Σας απάντησα, κύριε Γιάννη, αλλά έχετε δύο λεπτά. Σα είπα ξανά. Περιμένω. Κάνω να εφαρμοστεί στην Κύπρο και να είναι επιθυμένη. Να μου επιτρέψετε να τελειώσω. Επιτρέψτε να τελειώσω, κύριε Γιάννη. Δεν σα έχω διακόψει. Εγώ σε δύο λεπτά θα διακόψω. Να απαντήσω πριν πάω σε ένα σχόλιο στον κύριο Σελινόπουλο σε σχέση με τη συγχορδία Δυσσή Ελλάμ κατά τη υποψηφιότητα του κυρίου Παπαδόπουλου. Κύριε Σελινόπουλο, σα διαβεβαιώ ότι εμεί δεν έχουμε το μυαλό μα στι προεκλογικέ εκλογέ του 2018. Και τούτη την ώρα που η πατρίδα μας δίνει μια πολύ σημαντική μάχη, δεν σκεφτόμαστε κανένα προεκλογικό αγώνα. Εντάξει, μόνο την πέτα του Ρωμιού δεν κάνατε γένεια μέχρι τώρα και πού είμαστε ακόμα. Τούτη την ώρα, κύριε Σούγλη, είναι ώρα συλλογικής ευθύνης. Είναι ώρα που η πατρίδα μας δίνει μια πολύ μεγάλη μάχη, μια δύσκολη μάχη. Και είναι εδώ που ο λαός μας επιτάσσει να αντικρίσουμε αυτές τις προκλήσεις με ρεαλισμό και να διαχειριστούμε όλα αυτά με σύνεση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται απέναντι από την Τουρκία αυτή τη στιγμή και είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να διεκδικήσει αυτά που πρέπει να διεκδικήσει για τον λαό μας. Διεκδικούμε κατ' ελάχιστον την εφαρμογή για όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ελληνοκύπριου και Τουρκοκύπριους, το αίσθημα ασφάλειας, το στοιχειώδες αίσθημα ασφάλειας που θα πρέπει να έχει. Από εκεί και πέρα είναι ευθύνη όλων μας και της πολιτικής ηγεσίας κυρίως να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων και να διεκδικήσουμε αυτό και το καλύτερο για εμάς, για τα παιδιά μας, αλλά και το μέλλον αυτού του τόπου. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν απαντήσατε, αλλά. Εντάξει. Καλή είναι η υγεία για μένες πολλές. Μένουμε το παράπονο. Και να τα ξαναπούμε. Θα μας το απαντήσετε εσείς. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε. Εμείς δεν στηρίζουμε ομοσπονδία της ζωνικής δικαιοσύνης. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι αυτά που ζητούν οι Τούρκοι δεν υπάρχουν καν σε καμία ομοσπονδία. Είναι δήλωση του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Το είχε πει στον Αχιντζή. Πάση περιπτώσει, σας λέω καλή είναι η υγεία για μένες πολλές. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με όλα τα νέα της μέρας και νεότερα από το Κραν Μοντάνα. Να υπενθυμίσω ότι εκτάκτως λόγω των εξελίξεων θα έχουμε επικαιρική εκπομπή Σάββατο και Κυριακή, αύριο και μεθαύριο, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, με καλεσμένους στο στούντιο και ό,τι έγινε ή γίνεται στο Κραν Μοντάνα. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.